Δώσε να δούμε τι θα καταλάβουμε για απόψη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Έχει κάτι από εδώ. Δυνάμωσε λίγο το 4, Ιωάννη. Και το 2 θέλω εγώ, Τζονί. Αυτό χαμηλώσε το κλείσει και το μικρόφωνο. Και μια πατάτα στο 3 και είμαστε κομπλέ. Όχι, πατάτε, είμαστε σε φάση δίαιτα. Άσε τώρα, δεν είμαστε... έχει ανάγκη από δίαιτα, ρε. Τι? Δεν έχει ανάγκη από δίαιτα. Σου είπα, το πουκάμι, μέχρι να μπει ένα πουκάμισο που έχω συγκεκριμένο, δεν κάνω τίποτα. Το πουκάμισο το θάλασσι. Μια φορά εγώ και μια εσύ. Και είναι και ψιλοθαλασσί κιόλα. Λοιπόν. Πρέπει, φίλε, πρέπει να χάσουμε λίγο. Εδώ πέρα. Δεν έχει πρόβλημα. Κοίτα, πρόσεξε. Όχι. Εδώ. Είσαι τελειωμανή. Τώρα σηκώνομαι. Βέβαια, εχθρό του καλού είναι το καλύτερο. Σηκώνομαι και έχω σηκώσει την μπλούζα μου. Τώρα προ το θάλασσα. Όχι, λοιπόν. Κοίταξε. Περιτά κιλά δεν έχει. Εδώ, αυτό εδώ θέλω. Εντάξει. Έχει λίγο ακατέργαστο σώμα από ό,τι βλέπω. Παλιά το έχω αφήσει εδώ και χρόνια. Ναι, το έχει αφήσει. Ναι. Τώρα εγώ κρίνω σαν τεφατζή, σαν γυμναστή. Ναι, έχει λίγο ακατέργαστο κορμί. Δηλαδή έχει, παιδί μου. Σώμα εφηβικής, αν εξαιρείς την τρίχα, γιατί είσαι δασίτριχος. Καλά, είσαι... το... είσαι... δασιγέννης είσαι. Το λες με άτυχο τρόπο, θα νομίζεις ότι δεν έχει δέρμα. Όχι, Γκάλης δεν είσαι, Νίκος Γκάλης, ναι. Που έχει παντού τρίχες και στους ώμους. Αλλά αν εξαιρέσω το τριχωτό, ναι. Έχεις, καλά μην το κατεβάσεις κι άλλο και μας βγάλεις και τα καλαμπαλίκια έξω. Λοιπόν, έχεις ακατέργαστο σώμα εφήβου. Άρα δηλαδή αυτό είναι καλό, είναι κακό. Έχεις δηλαδή προδιάθεση, δηλαδή με έναν μήνα γυμναστήριο, δεν θες παραπάνω. Με έναν μήνα γυμναστήριο, ναι. θα δέσεις κιόλας. Ναι, φίλοι, το ξέρω. Σκυρόδεμα. Το ξέρω. Αλλά δεν έχω το χρόνο και τη διάθεση. Και έλα, να πάω στο θέμα διάθεση. Εγώ θέλω να κάνω σκυρόδεμα εδώ πέρα στην περιφέρεια. Εδώ πέρα, στην εδώ πέρα. Περιφέρεια. Εκεί να χάνονται με... θα κόψουν τους υδατάνθρακες. Και θα κάνεις αερόβια. Και σκέψε οι υδατάνθρακες. Πού είναι τα βρίσκουμε. Οι υδατάνθρακες είναι, φίλε, ό,τι έχει άμυλο. Δηλαδή ζυμαρικά, όσπρια. Ψωμί, αυτά. Ψωμί το έχω περιορίσει. Ναι. Δηλαδή, χθες και σήμερα που φάγαμε φακές. Γλυκά, τη ζάχαρη. Και αυτά τα έχω περιορίσει. Ζάχαρη δεν έχω, μόνο αν ξέρεις τα γλυκά. Στον καφέ πίνει ζάχαρη. Όχι. Βάζεις. Εντάξει, είναι καλό κι εγώ. Έχει πολλά χρόνια ποτέ, που δεν σκέτο. Σκέτο και με λένε και αυτοί που λένε ότι πολύ με λένε περίεργο κιόλας. Ποιο, ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή... ο καλύτερος καφές είναι ο σκέτος. Ναι. Ο Μουρελής προάλλης μου παρήγγειλε ένα φραπέ. Μου βάλε, μου ζήτησε, φίλε, τρεις γεμάτες κουταλιές ζάχαρη. Το είπα στον παιδί που το ετοίμαζε εδώ πέρα και μου λέει αυτό, λέει, πάρε μια πάστα καλύτερα. Αυτό δεν είναι καφέ, αυτό είναι πάστα. Εδώ η αγάπη μου λέει ότι πέραν όλο τον άλλον έχει πετάξει, λέει, και μάγουλο. Έχω πετάξει μάγουλο. Όχι, μάγουλο, όχι, δεν έχει πετάξει. Να ρε, δεν το θεώ. Λοιπόν. Και είμαστε σε μια φάση τέτοια. Δηλαδή και χθες και σήμερα έφαγα μία φέτα ψωμί μόνο στο μεσημεριανό. Μικρή, λεπτή. Ναι, αν μπορεί να κόψει το ψωμί, θα δει κατευθείαν θα χάσει κιλά. Τι θα κάνω, ρε Θανάση. Όχι, ρε φίλε. Το λαδερό, ρε Θανάση, τραβάει. Μαύρο. Εντάξει, τραβάει. Ναι, καλύτερο ολική αλέσο. Καλύτερο ολική αλέσο. Να ξεκινήσουμε. Ή αλλιώ βρώμη. Η οποία δεν βρωμάει. Ακούσε τη λέξη βρώμη και νομίζω ότι είναι κάτι που βρωμάει, δεν βρωμάει. Βρώμη. Κάτι μου στείλανε και έρχομαι. Κάτι σου λένε από πάει Άρης. Ε? Από πάει Άρης. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Βράδυ Πέμπτης, μια κουτσουρεμένη εβδομάδα. Τη Δευτέρα ήταν Αγίου Πνεύματος, χθες ήταν η απεργία. Βέβαια, αυτές οι απεργίες δεν ξέρω κατά πόσο φέρουν αποτελέσματα. Μάλλον ξέρω, δεν φέρουν αποτελέσματα. Κάποτε φέρνανε. Γι' αυτό και δεν θέλω να μηδενίσω την έννοια. Του όρου και της πράξης απεργία, αλλά στις μέρες μας οι απεργίες καλός ή κακός, πιο πολύ για να μην πηγαίνουμε στη δουλειά είναι. Άσοι που πιο πολύ τις μέρες απεργίας αναγκαστικά δουλεύουν, απλά δεν φαίνεται ότι δουλεύουν. Τέλος πάντων, είναι ένας παραξηγημένος όρος και θεσμός η απεργία. Αλλά έλεγα ότι είναι μια κουτσουρεμένη εβδομάδα. Κάναμε εκπομπή την Τρίτη και ξανακάνουμε σήμερα Πέμπτη, που είναι και η τελευταία μέρα του Μαΐου, έτσι. Ναι, από αύριο λέμε και επίσημα καλό καλοκαίρι. Πρώτη Ιουνίου. Εδώ μου βάζουν χέρι επειδή δεν γνωρίζω τους υδατάνθρακες. Ναι, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Άμα δεν γνωρίζει τι θα φάει, φίλε, πάνε ξανά σχολείο. Ναι. Δεν είναι υδρογονάνθρακες που δεν μπερδεύουν ορισμένοι. Άλλο πράγμα οι υδρογονάνθρακες και άλλο οι υδατάνθρακες. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είναι ο Μπαλαντέρ, παρά θα πάμε μέχρι και τις 12 σήμερα Πέμπτη, 31 του Μάη. Φάγαμε το μισό 18. Σχεδόν, πλάκα, ναι. Πλάκα. Εντάξει, σε ένα μήνα θα έχουμε φάει το μισό 18. Ναι. Λοιπόν. Όντως, φίλε, πότε μπήκε το 18, πότε είχαμε πρωτοχρονιά, πότε είχαμε Πάσχα, πότε έχουμε. Δηλαδή, κάναμε με τον Κιλόνι. Πότε έχουμε Μουντιάλ σε δύο εβδομάδες. Περίμενε. Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλιο, Ιούνιο. Μάη, δεν έβαλε. Απρίλιο-Μάη. Δηλαδή, κάναμε 8 μήνες. 8 μήνες, φίλε. Εδώ έχουμε βγάλει τα σώψυχά μας. Πραγματικά. 8 μήνες. Τρομερό. Τρομερό. Με Γιάννη Ζάτση κάποιες μέρες εβδομάδας και μία από αυτές είναι και η σημερινή. Ναι. Στην κονσόλα και τις μουσικές επιλογές. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι
Στο παρελθόν και στο μέλλον. Στο παρελθόν και στο μέλλον. Back to the future που έλεγε είναι Michael J. Fox. Φανταστείτε δύο ανθρώπους που μπαίνουν σε μια βάρκα και ξεκινούν το δικό τους ταξίδι. Ο Θανάσης είναι ο καπετάνιος, σαν πιο παλιός και πιο έμπειρος. Και εγώ είμαι. Καπιτάνο. Και εγώ είμαι αυτός που τρέχει γύρω-γύρω στο καράβι. Ο Μούτσος. Ο Μούτσος, ναι. Και τραβάω τα παλιά. Κάνει σαγκαρίες. Κάνω τσαγκαρίες. Καθαρίζει πατάτες. Καθαρίζω το πατάτες, το κατάστρωμα. Φωνάζω, γίνω το τέτοιο. Βγαίνω κάτω, πώς λέγεται το. Που είναι ποιο? Το. Η καμπίνα. Βγαίνω την καμπίνα, ναι, κάτω, ναι, ναι, ναι. Στο δίκτυο. Καπετάνιο! Λέγε ρε Μούτσο. Καπετάνιο! Μούτσος! Ένα Καπετάνο, Αντρέα Ζέπο. Λοιπόν, περνάμε ωραία όμως. Είναι... Καλά είναι, μωρέ, εντάξει. Είναι ψυχοθεραπεία μας αυτή η εκπομπή, το έχουμε πει. Δεν ξέρουμε το χρόνο θα συνεχιστεί. Καλά, δεν ξέρουμε αύριο τι. Δεν ξέρουμε, τι μας σημερώνει. Δηλαδή, τώρα θα φύγω το βράδυ και θα πάω σπίτι. Παρασκευή θα ξημερώσει σίγουρα. Μπορεί να τρακάρω και να πεθάνω. Όχι, τι πάξε τώρα. Εντάξει, ναι. Όχι ότι δεν παίζει ένα ενδεχόμενο. Κατευθείαν να σε γιώσω με την ίδια. Και θα ακούσετε αύριο τον Κιλόνι. Σαν να το ξέρε. Σαν να το ξέρε. Το πας, ακόμα και εγώ που είμαι εξοικειωμένο ή μάλλον και καλά το παίζω εξοικειωμένο με την έννοια του θανάτου, είναι πολύ μακάβριο. Και θα παίζει από πίσω το έφυγες νωρίς από Ελευθερία Χρυσανιτάκη. Έφυγες νωρίς. Είτε που πρόλαβα να αρχίσω. Πλάκα τώρα, φίλε, που ήμουν στο λεωφορείο μου, έρχομαι από Κατσάνιο, ήμουν στην. Εκεί στον απολογισμό, παύλα ενημέρωση τη Δικού Επιτροπή του Ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Πήγα, καταρχήν μου είπε, ήθελα να πάω. Λοιπόν, με πήγε ο Γιώργος Ματζούκης το νωρίς το μεσημέρι, μου λέει ότι λόγω ενός προσωπικού προβλήματος, είχε ένα προσωπικό πρόβλημα σήμερα, δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Και του λέω: έχω μια δουλειά το απόγευμα με τη μικρή. Αν ξεμπερδέψω νωρίς, θα πάω. Τραβήχτηκε στο Κατσάνιο. Όχι. Θα το δούμε. Την πάω μια καλή 18 του μήνα, Δευτέρα 18 Ιουνίου, στο Ιερά Κάμπ. Λοιπόν, πήγα σήμερα κιόλα, ξόφλησα κανονικά, γραφτήκαμε, πήραμε και την έκπτωση, το 20%. Μια χαρά. Ναι, ρε φίλε. Μέχρι και αύριο, όποιος κάνει εγγραφή, είναι 20%, 20% έκτος, δηλαδή στο κολυστάρικο και τον σαν 20%. Αντί για να δώσει 100, δίνεις 80. Εξαιρετικό. Λοιπόν, και ερχόμουν με το που θέλω να τα πούμε αργότερα, τα του Ηρακλέους. Πήρα έξω το Κατσάνιο το λεωφορείο για να έρθω, εδώ κατέβηκα αντιγονιδών. Φίλε, ο οδηγός κλαίει μάνα μου στο μνήμα, ακούγε. Κλαίει μάνα μου. Λέω, πω ρε φίλε, βραδιάτικα, μας έκανε στη... Την καρδιά περιβόλη. Όπως εγώ καμιά φορά όταν οδηγάω και πέφτει το ραδιόφωνο σε Παντελή Παντελή, δεν με πιάνει κάτι. Το συνδυάζω. Ναι, καλά, εσύ ακούς και. Το συνδυάζω με ένα τέτοιο. Εγώ, κοίταξε, εγώ σε Παντελήδη, τους σταθμούς, τους μουσικούς που ακούω, δεν μπορεί να πέσει εγώ, σε Παντελήδη. Εγώ κάνω κάτι το οποίο είναι ευχάριστο για μένα. Εσύ είσαι και λίγο. Σκυλοφέρνεις και λίγο τρόπον τεινά. Από εκεί είναι οι καταβολές μου, είναι τέτοιες. Τι ράτσα είσαι. Άσχετα που μετά, χάρη στον αδελφό μου. Βρήκα το δρόμο προς την ποιότητα και όλα ξεκίνησαν για μένα το να ασχοληθώ ευρέως έτσι, με την ναι. μουσική και όχι μόνο με το Βασίλη Καρά και την Κίτη Καρπή και την Άντζελα Δημητρίου. Ξεκίνησαν από ένα CD με τα greatest hits των Guns N' Roses. Must. Που με έβαλε στο τρυπάκι στην περιέργεια. Θυμάμαι, ήμουνα 10-11 χρονών, 12 πόσο ήμουνα και με το έφερε Χριστούγεννα κιόλας. Και μου λέει: πάρε αυτό είναι δώρο για μένα. Και μου είχε πει ότι δεν είναι μόνο για τώρα, είναι και για το μέλλον λέει αυτό το πράγμα. Λέει, για να εξτραβωθείς λέει, και να ακούσεις λαλακίες, αλλιώς μου δεν είναι, τις οποίες ακούς τώρα. Τώρα που είναι νωρίς, πρέπει να το φτιάξεις αυτό το πράγμα. Και όντως το έφτιαξε. Απλά εγώ στο αυτοκίνητο κάνω κάτι το οποίο για μένα είναι ευχάριστο, για άλλους είναι εκνευριστικό. Μπορεί να το έχεις παρατηρήσει κάποιες φορές όταν φεύγουμε μαζί, αν και είναι πολύ μικρή απόσταση μέχρι το σπίτι σου. Γυρνά όλους τους σταθμούς, ναι. Τους παίρνω από πάνω μέχρι κάτω, συνέχεια, μέχρι να βρω κάτι που να μου αρέσει. Μπορεί να τύχει να τους γυρίσω όλους και να μην βρω τίποτα. Άτομα που είναι μαζί μου σε αυτοκίνητο εκνευρίζονται με αυτό. Δεν ναι. κολλάω σε συγκεκριμένους σταθμούς, δηλαδή θα ακούσω. Καλά, και εμένα με εκνευρίζει για άλλο λαϊκό. Ή θα σου πει τα νεύρα και σου δημιουργεί πονοκέφαλο. Ναι. Εντάξει, ναι. Δηλαδή θα γυρίσω όλους τους σταθμούς και ό,τι τραγούδι βρω που μου αρέσει, ξένο ή ελληνικό, θα τα ακούσω. Και φυσικά ο νόμος είναι, ο δικός μου τουλάχιστον, όχι το δίκαιο του εργάτη, και αυτό φυσικά. Αλλά πέραν τούτου, ο νόμος στο αυτοκίνητο είναι δεν ακούω ποτέ, μα ποτέ ναι, ναι. αθλητικά. Must. Μα ποτέ προσπαθώ όταν είμαι τουλάχιστον στο αυτοκίνητο να αποτοξινώνομαι από αυτή την κατάσταση. Εκτός αν ξέρω ότι έχει κάτι ενδιαφέρον να ακούσω, τότε θα το βάλω. Γιατί εσείς, σε εσάς μπορεί να ακούτε λίγο περίεργο, αλλά σε εμάς που ασχολούμαστε όλη τη μέρα με αυτό το κομμάτι. Ναι, κουράζει λίγο. Κουράζει λίγο, όχι πως δεν μας αρέσει. Απλά θέλουμε λίγο να. Λίγο μια μικρή αποτοξίνωση. Να ακούς λίγη μουσική. Τώρα, ειδικά που καλοκαίριασε και ο καιρός είναι ωραίος, μ' άρεσαν και τα παράθυρα κιόλας. Και να βάζω μουσικούλα
κάνω τσιγαράκι και κόβω βόλτα. Τη βάζει δυνατά τη μουσική, σαν τους κάγκουρες που. Όχι, εντάξει, όχι. Με τα ούφερ. Σε τέτοιο βαθμό. Αλλά αρκετά δυνατά. Και μ' άρεσε να κάνω βόλτες. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι στην Περέα είναι ωραίο να παίρνει το αυτοκίνητο και να βολτάρει. Όχι μέσα στην Περέα, εκτός Περέας. Έχει ωραία μέρη εκεί πέρα που μπορείτε να πάτε και να απολαύσετε την όμορφη περιοχή μας, η οποία σφίζει από ζωή. Έχει αρχίσει ήδη να σφίζει από ζωή. Το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Θερμαϊκού. Έχω να καταθέσω. Και για ταβέρνα μεσημέρι και για βράδυ. Βεβαίως, για μπαράκια. Βεβαίως. Όχι αυτά που είχε παλιά, έχει βέβαια καλά μαγαζιά. Έχω να καταθέσω μια εμπειρία που με συγκλώνησε στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Mm-hmm. Που πηγαίνω το πρωί σε γνωστό φούρνο της Περέας, στη Ρωμανού. Όσοι είστε από εκεί, καταλάβατε ποιον αναφέρομαι. Λοιπόν, απέναντι το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Και έχει μπει μέσα Αμερικανίδα τουρίστρια. Πες εσύ τώρα. Στην Περέα. Αμερικανίδα τουρίστρια. Ναι. Και μας ρωτούσε εμένα. Καλή. Ε? Καλή. Μπα, δεν βλεπόταν. Όχι. Δεν βλεπόταν. Ήτανε πολύ teenager και ήταν. Mm-hmm. Λοιπόν, και μας ρωτάει εμάς, είμαι εγώ μια άλλη πελάτησα και η φουρνάρισα. Λοιπόν, πώς να πάει στο Μαρμαρά. Από την Περέα τώρα έψαχνε το κολλήτσι να πάει στο Μαρμαρά. Και προσπαθήσαμε να της εξηγήσουμε και να της δώσουμε να καταλάβει. Πώς να πάει μέχρι εκεί. Γι' αυτό η Περέα, είδες, τραβάμε και μέχρι και Αμερικανοί φίλοι μας ανακάλυψαν και έρχονται. Δηλαδή, πόσο άρρωστη μένει πρέπει να είναι αυτή η κοπέλα ή πόσο αδιάβαστη πρέπει μήπως να είναι. Μήπως ήθελε να πάει στον Πειραιά και περιθέσει Πειραιά, Πειραιά και. Νέος Μάρμαρας. Μάρμαρας. Εδώ είμαστε. Εγώ το μεταξύ το παίζα τέτοιο. Δεν ξέρω αγγλικά γιατί δεν είχα χρόνο και αν μην χάσουμε να τις εξηγήσουμε. Ήταν μια ωραία ξανθιά κυρία μπροστά και τις τα εξήγησε καλύτερα από μένα. Ναι, μην έγινε κανένα μπέρδεμα. Που έτσι λέει. Γιατί κάποιοι ταξιδιώτες φίλαθλοι είχαν πάθει. Ήθελαν να πάνε να δουν παιχνίδι της Leyton Orient και έγινε μπέρδεμα με το L.Orient και πήγαν φίλε και βγάλανε εισιτήρια και να δουν την Lorient στη Γαλλία που γράφεται έτσι. Lorient γράφεται. Από κακό. Τώρα να δεις. Θέλω να πάνε στην Αγγλία στη Leyton Orient και πήγαν στη Lorient στη Γαλλία. Ναι, αλλά αυτή δεν έφτασε τον Περέα. Αφού ήθελα να πάω στο Μαρμαρά. Ναι. Τώρα αν έφτασε τελικά. Μαρμαρά, ποιο Μαρμαρά. Το νέο Μαρμαρά ή το Μαρμαρά στα τουρκικά παράλια. Το νέο. Καλά, ναι. Δεν νομίζω να ήταν τόσο. Ποτέ δεν ξέρεις. Αμερικάνοι, αυτή η φίλη από γεωγραφία είναι άσχετη εντελώς. Οι Αμερικάνοι φίλοι από γεωγραφία είναι εντελώς άσχετοι. Γιατί? Δεν σκαμπάζουν τίποτα. Οι Αμερικάνοι ξέρουν μόνο τα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τις πολιτείες. Τίποτα, ναι. Φίλε. Τίποτα. Άμα τους πεις που είναι η Σουηδία, μπορεί να σου πούνε ότι είναι ξέρω στην Ασία. Η πλειοψηφία. Λέμε τώρα. Εντάξει, κάποιοι ξέρουν. Φίλε, γενικά η Αμερικάνικη εκπαίδευση είναι. Πώς θα το πω τώρα. Περιορίζεται το σύνολο. Περιορίζεται, παιδί μου, ναι. Έχει πολύ κεντρικό άξονα τα των Ηνωμένων Πολιτειών θέματα. Ναι. Αυτά. Τι με κοιτάς. Έχει μείνει ένα διάστημα τελείως. Δηλαδή, μπορεί να πετύχεις Αμερικάνο που να μην ξέρει, παιδί μου, αν η Αθήνα είναι πρωτεύουσα της Ελλάδας. Εντάξει, λόγω αρχαίας Ελλάδας. Η Αθήνα είναι η Αθήνα, η Ελλάδα είναι το λίκνο του πολιτισμού. Δεν γίνεται. Θεσσαλονίκη πάντως δεν ξέρουν. Καλά, εντάξει. Είναι πιο πολύ Αμερικάνοι. Αυτό λοιπόν ξέρουν κιόλας. Ναι, ναι. Και γενικά και στην Ευρώπη η Θεσσαλονίκη δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή πόλη. Στο Λευκό το πύργο, δεν νομίζω. Λοιπόν. Άσε που έχουμε και πολλά ονόματα εμείς. Είναι Θεσσαλονίκη. Σαλονίκη, Σαλόνικα. Σαλόνικα, Σαλονίκο, Θεσσαλονίκη είναι πολλά. Είναι... Πόρτο Σαλόνικο. Ένα μπέρδεμα. Μάλιστα. Λοιπόν, FM κενό, τα μηνύματά σας στο 5-45-26 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΟΠΟΑ, του φόρου προστιθέμενης αξίας και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας, ανάλογα με την εταιρεία την οποία διαθέτεται κιόλας. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να συνομιλήσετε μαζί μας και να συνομιλήσουμε μαζί σας στον αέρα της πόλης μετά από την χθεσινή ημέρα που ήταν απεργία, βέβαια. Δεν σ' άγουα τι έλεγες πριν για την απεργία. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπες στο τέλος δεν τηρείται. Δεν γίνεται βασικά η απεργία όπως πρέπει να γίνεται. Γιατί απεργία... Εγώ άλλο πράγμα είπα. Και αυτό που λες τώρα, όντως. Η απεργία, αν δεν κάνω λάθος, είναι το να είσαι στον εργασιακό σου χώρο, αλλά να μην εργάζεσαι. Νομίζω. Όχι, απεργία δεν είναι να μην πηγαίνεις στον εργασιακό όχι, είναι σου και χώρο. Αυτό νομίζω. Εκείνο νομίζω είναι, λέγεται. Τι πώς λέει? Το λένε, όταν πηγαίνεις στη δουλειά σου, αλλά δεν δουλεύεις. Ναι. Πώς λέγεται να δεις, επίσχυση εργασίας. Δημόσιο. Άλλο και αυτό, ναι, όντως, ναι. Στην καθομιλουμένη. Δημόσιο. Αλλά άλλο εγώ έλεγα, παιδί μου, ότι η έννοια της απεργίας, λέω γι' αυτό θέλω να μηδενίσω την έννοια της απεργίας, γιατί όντως δόθηκαν μάχες, άνθρωποι χάσαν και τη ζωή τους. Και τώρα πίνουν καφέδες όλοι. Και όντως έχουν κατακτηθεί κάποια πράγματα στον εργασιακό στίβο.
Αλλά πλέον στις μέρες μας ο όρος και η έννοια απεργία έχουν ξεφτύσει εντελώς. Σίγουρα, γιατί βλέπεις ότι πάρε δεν φέρνει και αποτέλεσμα βασικά. Οι απεργίες δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Και εκτός αυτού, ας πούμε, στον χώρο μας ειδικά δεν τηρούνται κιόλας, έτσι. Υπάρχουν πολλά. Πλέον τηρούνται. Και χθες δεν υπήρχε αθλητικό σετ που δούλευε χθες, που ανέβαζε ειδήσεις. Δεν ξέρω ποιο, αλλά διάβασα. Κοίτα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα φαινόμενα ήταν περισσότερα το προηγούμενο διάστημα. Πλέον όμως έχει μειωθεί πολύ. Δηλαδή, περισσότερα από ό,τι είδα και μεγάλα site και φυσικά τα site της Θεσσαλονίκης, τηρήσανε κανονικά την απεργία. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν την κάνουμε όπως πρέπει και δεν βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Έτσι, δηλαδή, δεν. Απεργία για τον Έλληνα πλέον είναι σχεδόν σε όλα τα επαγγέλματα, πλην εξαιρέσεων φυσικά. Να πηγαίνεις για καφέ, να πας για καμιά βόλτα, να πας το βράδυ κανένα σινεμά όπως πήγα εγώ χθες, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Πήγες σινεμά? Ποιο είδες? Το Deadpool το 2. Ποιο? Deadpool δεν είναι για σένα. Deadpool. Ναι, Deadpool. Τι είναι, νεκρή πισίνα δηλαδή? Πισίνα των νεκρών. Είναι με το Ryan Reynolds, δεν το ξέρεις. Είναι ένα ήρωας Marvel. Από αυτά τα κόμμα. Δεν τα μπορείς. Εντάξει, καθένα πόσο κόμμα. Εντάξει, οκ, θέμα ακούστη. Το Δεκέμβριο πήγαμε, είδαμε τον Καζαντζάκη. Τώρα δούμε κάτι λίγο πιο υπουργικό. Εντάξει, την πήραμε τη δόση τη κουλτούρα μα. Τη άρεσε τουλάχιστον. Ο Καζαντζάκη τον Deadpool. Αυτό το Deadpool. Το Chamberlain Mumble. Αυτό το Chamberlain, αυτό το Arnold Oxford. Τέτοιο. Καλό ήταν. Είχε πάρα πολύ κόσμο και φάγαμε κατά popcorn μα εκεί πέρα. Και ήταν πολύ καλό. Κοίταξε, αυτό είναι ένα από τα καλά. Θα μου πεις και στο σπίτι μπορείς να φας popcorn ή ξέρω εγώ, νάτσο κτλ. Αλλά αυτή η διαδικασία του να πας και να φας τα νάτσο με το λιωμένο το κασέρι και, ή τα popcorn με την κοκακόλα κτλ. Είναι, ρε παιδί μου, είναι κάτι που είναι μια ιεροτελεστία. Κάτι το οποίο δεν το έχει το θέατρο. Κοκακόλα δεν πήρα. Στο θέατρο, ας πούμε, απαγορεύεται να τρως. Πατατά γενικά να τρως. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Γιατί έχει να κάνει με τον ηθοποιό που είναι live και είναι στιγμή δίνει την παράστασή του. Το άλλο ταινία έχει παιχτεί, η γραφτή τελείωσε. Δεν κοπιάζει κάποιο εκείνη τη στιγμή, μόνο αυτό που κάνει την προβολή. Τέλος πάντων. Άλλη μεγάλη συζήτηση κι αυτή. Κατά τα άλλα, τι νέα έχουμε? Έχουμε, φίλε, χθες που απεργούσαμε έγιναν τα πάντα ζωνάρι. Ενημερωθήκατε βέβαια σήμερα από νωρίς το πρωί. Είχαμε. Τι, για τον Πάγκο Ερέρα. Εσύ την έφυγε, πρώτο, φίλε. Τρίτη βράδυ. Τι έδωσα εγώ? Τρίτη βράδυ που Sky είδες και το ανακοίνωσε εσύ. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Ναι, ρε παιδί. Ήταν η ενημέρωση που υπήρχε. Ναι, αυτή την είδηση. Ναι. Δεν έγινε κάτι άλλο. Η είδηση σήμερα, φίλε, που έχει να κάνει με προπονητή είναι η αποχώρηση του Ζιντάν. Αυτό φυρά. Πάλι. Πώς έγινε αυτό, ρε φίλε? Και εγώ εντελώς ξόφαλσα το άξονα το μεσημέρι. Να σου πω κάτι. Εγώ τον παραδέχομαι. Και δεν είχα τον χρόνο να μπορώ να το ψάξω τι και μπορεί να διαβάσω λεπτομέρειες. Θέλει πολλά κοχώνες, να το πω και σε ισπανικά, για να αποχωρήσει αυτό το χρονικό σημείο τώρα. Που είσαι καβάλα στάλογο. Αν μπορούσε να μεταλλευτεί και να κάτσει. Αλλά μπράβο του και μαγιά του που φεύγει ψηλά. Εδώ φαίνεται η ποδοσφαιρική εξυπνάδα. Θα λέει: θα φύγω τώρα που είμαι ψηλά. Γιατί γνωρίζει και ίσως βλέπει μπροστά ότι αυτή η ομάδα μάλλον μπορεί να έχει κάνει τον κύκλο της. Θα φύγει και ο Ρονάλντο. Θα φύγει και ο. Λένε ότι δεν θα φύγει τώρα, ότι γύρισε τον πιφτέκι. Λες να μεταξύ του το θέμα, δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω να ήταν κάτι τέτοιο. Λέει ότι θα φύγω τώρα που είμαι ψηλά. Εντάξει. Γιατί λέει. Διάβασε ένα άρθρο το γιατί και πώς και τα λοιπά. Γιατί εγώ δεν είχα καθόλου χρόνο από το μεσημέρι και μετά. Θεώρησε ότι αυτό, εγώ που διάβασα τις δηλώσεις του, είναι ότι θεώρησε ότι η ομάδα χρειάζεται πλέον κάτι διαφορετικό. Μια άλλη φιλοσοφία. Τι χρειάζεται άλλη φιλοσοφία, φίλε? Είναι εκεί 4-5 χρόνια και πήρε τα πάντα. Πήρε πρωτάθλημα, κύπελο, διπυρωτικό, 3 Champions League. Τι άλλο να κάνει? Έλα μου, ντε. Τι χρειάζεται μια φιλοσοφία? Μπράβο το φίλε. Όχι, εγώ τον παραδέχομαι. Καλά, εντάξει, δεν είναι ούτως άλλως. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα ή αν θα κάτσει να ξεκουραστεί. Γιατί και αυτό παίζει. Η Αμιάν λέει από τον επίσημο λογαριασμό, μέσω του επίσημου λογαριασμού στο Twitter, προσκάλεσε τον Ζιζού να ξαναπαίξει μπάλα. Φορώντας τη βαρέλα της. Η Αμιάν που είναι ομάδα Α κατηγορίας. Ο καθένας με τον πόνο που είναι εκεί στην Αμιάν, δηλαδή. Για το Θεό. Λοιπόν, η Derby County ανακοίνωσε τον Frank Lampard. Σωστά, ναι, και έβγαλε και πολύ ωραίο βιντεάκι. Που τον δείχνει να μπαίνει μέσα στο, νομίζω το λένε Pride Park το γήπεδο. Το βιντεάκι δεν το είδα. Αλλά σιγά σιγά, Frank Lampard, Steven Gerrard, όλοι βρίσκουν. Βγαίνει και από τη στοά που γράφει εγώ We are Derby. Και σου έχω πει σωστά, η πόλη και η ομάδα είναι Derby, όχι Derby. Derby. Γράφεται Derby, αλλά προφέρεται Derby County. Derby County. Α, το βιντεάκι. Η οποία κάποτε έχει πάρει και πρωτάθλημα, φίλε, έτσι, τα κρυάρια. Γιατί είναι RAM? Τι είναι RAM? RAM είναι τα κρυάρια είναι το παρατσούκλι του. Όπω είναι το σήμα. Τώρα βλέπω το βίντεο αυτό, βγαίνει τη φυσούνα. Ναι, ωραία. Από τη φυσούνα, από τη στοά. Από το τούνελ. Ωραίο γήπεδο έχουν αυτοί. Ναι, πολύ καλά. Pride Park νομίζω. Ποια κατηγορία είναι αυτή? Η Derby ανέβηκε τώρα. Πού πες? Premier League.
Θα είναι προπονητής η Premier League αυτό. Ναι, ρε φίλε, Frank Lampard είσαι. Τι λέει, ρε. Derby County. Πώς τον εμπιστευτούμε. Πολύ ρίσκο να τον εμπιστευτούμε. Εντάξει. Αλλά νομίζω το κάνουν. Οτολμονικά. Κυρίως για εμπορικούς λόγους το κάνουν, να ξέρεις, ξεκάθαρα. Ναι, αυτός δεν είχε. Στην Αμερική είχε πάει, γύρισε μετά στη City. Ναι, προπονητικά νομίζω δεν είχε κάποια εμπειρία, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είχε, όχι. Ήταν σχολιαστής, νομίζω, μέχρι προσφάτως ήταν. Ναι, σωστά. Σχολιαστής στο Sky Sports ήταν. Νομίζω, ναι, μαζί με τον Τζέραρντ κιόλας. Ήταν, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, εντάξει. Μακάρι, φίλε, αν και συνήθως οι μεγάλοι παίκτες δεν εξελίσσονται σε Γάλλους προπονητές. Ο Ζιζού είναι μια εξαίρεση, ας πούμε, στον κανόνα. Μακάρι να βγει, γιατί ο συμπαθέστατος είναι, παιχτάρα ήταν όταν έπαιζε μπάλα. Εντάξει, μακάρι να βγει, γιατί όχι. Sorry, η Ντάρμπι στα play-off, όχι, αποκλείστηκε από τη Φούλαμ, δεν ανέβηκε. Λέω και εγώ. Ναι, δικό μου λάθος. Γράψε λάθος. Championship. Στη δεύτερη κατηγορία. Θα είναι εκ των φαβορί για να ανέβει στην Premier League του χρόνου. Μια χαρά, γιατί όχι. Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε του Φρανκ. Δικό μας παιδί. Καλή επιτυχία. Λοιπόν. Πήγαμε 10 και 33, ξεφύγαμε και λίγο με τον μπλα μας, το γνωστό, το κλασικό. Θα πάμε στο πρώτο διαθετικό διάλειμμα της Ευρωπής. Η οποία κέρδισε μετά την Ντάρμπι και την Αστον Βίλα στον τελικό του Wembley. Και ανέβηκαν οι Cottagers. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό, καθόλου. Δεν πειράζει, φίλε, εντάξει. Ραδιοφωνικό, με συγχωρείτε. Λοιπόν, καλησπέρισουμε τον χορηγό μας. Βεβαίως, Παράσχος, Ολύμπο 90, τηλέφωνο επικοινωνίας 23 12 27 005. Ό,τι χρειάζεται σε ανταλλακτικό υδραυλικής φύσεως και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, θα βρείτε στον Παράσχο. Θα το φέρεις. Τον Παράσχο. Ναι. Θα του κάνω μια πρόταση και να έρθει ένα βράδυ. Ελπίζω να τον πείσω. Αλλά σου είπα, είναι λίγο ντροπαλός ο Σίμος. Ναι. Είναι λίγο ντροπαλός. Και ο Αντώνης Αραιόγλου ήταν ντροπαλός, αλλά δεν σπαθάστας. Όχι, ο Αντώνης καμία σαν. Ήτανε. Και πόσο αγχωμένος ήταν πέρα εδώ πέρα, φίλε. Γιατί δεν το φίλε, άλλες 5 ώρες εκπομπή να είχαμε. Μετά εντάξει, μετά θα τις κάλυπτε, θα τις έβγαζε μόνος του. Πιο οικία μετά, ναι. Και του άρεσε και είχε αγκαλιά στο μικρόφωνο. Και τώρα λόγω Σαλάχ που θα πάει στην Μουντιαλική Αποστολή της Αιγύπτου. Έχω info, φίλε. Κοίταξε, την πρεμιέρα με την Ουρουγουάη μάλλον θα τη χάσει. Δεν όμως να είναι έτοιμος. Γιατί από ό,τι λένε, έβγαλε σήμερα ανακοίνωση η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία που λέει ότι ναι, μεν θα ακολουθήσει την αποστολή στη Ρωσία, αλλά θα χρειαστεί maximum 3 εβδομάδες. Άμα τα βάλεις κάτω, είναι οριακά στο να οι 3 εβδομάδες από τον τελικό του Champions League με το match πρεμιέρας που είναι 15. Άρα δηλαδή να χάσει το πρώτο παιχνίδι, ναι. Και το πιο δύσκολο. Και το πιο δύσκολο, ακριβώς. Ναι. Εντάξει, αν χάσει από την Ουρουγουάη και πάρει τα άλλα, δεν προκρίνεται όμως, νομίζω. Δεν θα έχει θέμα. Και αυτό σωστό. Και αυτό σωστό. Άρα. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Πάντως, λοιπόν, πάμε στο break. Πριν πάμε στο break, βέβαια. Στα λίγα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αναφέρω μόνο τα παιχνίδια που έχουν γκολ. Στην Ουρουγουάη, Σέρο Πορτένιο Μοντεβιδέο Γόντρες 0-1. Λίβερπουλ Ουρουγουάη Ατλέτικο Φένιξ 2-1. Προγκρέσο Ατένας Σαν Κάρλος 1-1. Σλοβακία Ολλανδία 1-0 με τον γκολ του Νέμετς, φιλικό. Και στον τελικό του κυπέλου Γαλλίας γυναικών, Paris Saint-Germain Lyon 1-0 με τον γκολ της Κατετό. Έτσι λένε. Κατετό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα με τη βοήθεια του Ιωάννη Ζάτση και επιστρέφουμε τη συνέχεια της εκπομπής. Με πολύ φοβερό. Πολύ φοβερό. Billy Idol. Πολύ φοβερό. Με απλά φοβερό κομμάτι Billy Idol. Rebel Yell, επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4. Μεγάλο διάλειμμα, πραγματικά. Ούτε από την καρέκλα δεν μπορούμε να σκοτώσουμε. Λοιπόν, Μπαλαντέρ, Θανάσης Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος. Παράμε και τις 12 στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μια εβδομάδα που έχει λύσει εξαιρετικά. Έχουμε τίποτα άλλο. Τελειώσαν και αργίες για 18 ώρες, φίλε. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει. Δεν έχει. Τι να έχει. Τώρα θα το πάμε και ξεροσφύρι, θα το πάμε. 28, μια 28 νομίζω. Όχι, είναι το Οκτώβριο, φίλε. Έχουμε ακόμα, ναι. 15 Αύγουστο πότε πέφτει. Κάτσε, περίμενα. Τετάρτη νομίζω πέφτει φέτος. Καλό. Κυμπάρικο κι αυτό. Θα είμαστε κλειστά. Τον έχουμε. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα καλοκαίρι είναι πιο χαλαρά. Έχει μουντιάλ, εντάξει. Έχει και μουντιάλ. Περνάει πιο ευχάριστα. Έχει και προετοιμασίες, έχει και φιλικά. Εντάξει. Λοιπόν, FM και τα μηνύματά στο 54526 με χρέο 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χωρέωσεων τη κινητή τηλεφωνία. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, ξεκινώντα φυσικά από τον ΠΑΟΚ και καλησπέριζοντα τον Σταύρο Κόλκα που έμαθα τον εξυπηρέτησε και ένα φίλο μου πολύ καλό χθε κάπου στην Τούμπα. Σταύρο μου, καλησπέρα. Μπαίνω μέσα στο τμήμα και τόσο κάτι πινελίκια με το που μπαίνω. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για πινελίκι τώρα, όχι αστεία. Ναι. Αυτός ο Θεός, μου λέει. Δεν τους έχει κάνει ρε φίλε, είναι κολλητός μου. Τι να πω ρε φίλε. Και εμένα κολλητοί μου με κράζουν, εντάξει.
Θα τα λέμε όλα. Πού εκεί στο τμήμα της Τούμπας σου βγάζει τα διαβατήρια. Ο αδελφικός μου κολλητός. Ναι, μου το το διαβατήριο. Ναι. Και πώς το κοιτάω μία της προάλλης. 8 Ιουλίου του 17 λίγη. Ναι. Στο μεταξύ, αν σου κάνεις καμιά κλήρωση Ρωσία, αν περάσουμε Βασιλεία ή... Αν και νομίζω και η Ελβετία έχει διαβατήριο. Έχει, αν σου κάνεις καμιά κλήρωση Ρωσία. Ναι, θέλει, ναι. Η Ρωσία δεν έχετε διαβατήριο, πώς το λένε, αν λήγεις 6 μήνες. Μάλιστα. Θέλει βίζες, θέλει ιστορίες. Ναι, 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 όντως, όντως. Και επειδή στο μεταξύ σου λένε, θες για ένα χρόνο, για 5 χρόνια, ναι, ανάλογα κάνε την και τιμή. Ένα για 10 μην ερχόμαστε κάποιο και γρήγορα. Ναι. Κάνε και ένα για 10. Βγάλε ένα διαρκές. Αλλά εκεί έχει χωριστεί η ελληνική αστυνομία, φίλε. Έτσι είναι, φίλε. Εννοείται. Μου δώσα χαρτί με site που παρακολουθώ την εξέλιξη διαβατηρίου, ναι, με κωδικό που θα φαίνεται που είναι το διαβατήριό μου. Ναι. Και σοκαρίστηκα. Πολύ μπροστά. Σοκαρίστηκα. Ναι, ναι. Και ωραίες αστυνομικίνες είχε εκεί στα διαβατήρια. Εγώ λέτε, όταν πήγα να το ανανεώσω, είχε 2-3 που ήταν πολύ όμορφες κοπέλες. Εμείς ατυχήσαμε. Εσύ έπεσε σε κάγκουρς, έπεσε. Το φίλο του Νίκου, ένα κάγκουρ. Έπεσε το κολλητό μου. Και ξέρεις τον άλλον είδα. Ποιον. Ποιος είναι, θαλάσσιος ένα λέω. Ποιον. Ο Δήμος, λέει. Το Ρωμανίδη. Τον πιάσανε. Μπαίνω μέσα και είναι ο πρώτος που βλέπω στο τμήμα. Τον πιάσανε. Να κάθεται έτσι με μια κυρία. Κάθε φιλόγωνο. Τον μαγλαρώσανε, εντάξει. Τον άνθρωπο, ρε φίλε, που μου έκανε αιματολογικές. Ωραία, σε μια περίεργη στιγμή της ζωής μου. Ναι. Είμαι τότε στον 103. Ωραία. Και περιμένω τα αποτελέσματα. Και παίζουμε στην Κέρκυρα και λέω στον αέρα, ο ποιος είναι στην παραγωγή, δεν θυμάμαι ποιος ήταν παραγωγή. Και λέω, δεν δεις το τηλέφωνο από το λιμεναρχείο Κέρκυρα, θα δούμε τι ώρα έχει τελευταίο πλοίο. Και μου στέλνει μήνυμα εκείνη την ώρα και μου λέει, αντί να ψάξεις, το περιμένω από το τέλος μεταξύ, αντί να ψάξεις το λιμεναρχείο, να ψάξεις το τηλέφωνο από κάποιο νοσοκομείο. Είσαι στα κόκκινα είσαι. και είναι και τέταρτο και λέω, ας πάμε και στο διάλειμμα για να το πάρω τηλέφωνο, να μου πει δίκαιτε. Και καπάκι τι κάνει ο αλήτης, δεν σηκώνει 10 λεπτά. Α, ναι, σπάνε σηκώνει τηλέφωνο. Δεν σηκώνει. Ναι, ναι, σε τηλέφωνο και μήνυμα απαντάει μετά από ώρες ή μέρες. Σε κρεβάτια, να κλαίνε συγγενείς, ναι, 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 ναι. Είναι, είναι, στα τηλέφωνα είναι δύσκολος. Ναι, ναι. Ήταν για ζώων τώρα, εντάξει. Μια που ξέρουμε αυτό το ζώο. Ναι, πάμε στα δικά μας τώρα. Τι γίνεται, παιδιά? Καλά, καλά, ωραία. Καλαρά. Θανάση μου, τι άλλο παίζουμε, φίλε. Εγώ έχω παίξει, δυο μακροχρόνια έχω παίξει. Το ένα είναι ζευγάρι τελικού Βραζιλία-Αργεντινή στο 23, λόγω απόδοσης και ενός σκεπτικού που έχω έτσι, θα στο αναλύσω κάποια ναι, άλλη Ευρώπη, στιγμή. Είναι, τι πράγμα? Είναι Ευρώπη. Δεν μου λέει κάτι αυτό, εντάξει. Εντάξει. Πώς δεν λέει, κάποια στιγμή θα το πάρουν είχαμε... και το είχε πάρει η Βραζιλία, το είχε πάρει στην, ναι, στη Σουηδία. Βραζιλία, η Γερμανία ναι, το πήρε στη Βραζιλία που το είχε πάρει. Εντάξει, γίνονται ναι, πλέον ναι, και σπάνιοι παραδόσεις. Αλλά εντάξει, κυρίως λόγω απόδοσης, επειδή και δεν έχουν παίξει ποτέ τελικό μουντιάλ Βραζιλία-Αργεντινή. Δηλαδή, νομοτελειακά κάποια στιγμή θα συμβεί. Τελευταίο μουντιάλ του Μέση. Τίποτα. Εντάξει, έχει το Μέση, ρε φίλε. Εντάξει. Έχει, κοίταξε, παίκτες έχει παικταράδες. Ομάδα δεν έχει. Ομάδα δεν ο έχει. Ο Ικάρδη παίζει μπροστά. Ο Ικάρδη δεν τον πήρε καν. Ο Αγκουέρο θα παίζει με μπάκα από τον Ιγουάιν. Αυτοί είναι οι δύο. Ο πιο χοντρός φόρμα μετά τον κόκκι στην ιστορία. Εντάξει, κοίταξε, παίκτες ειδικά από τη μέση και μπροστά έχει παικταράδες. Απλά δεν έχει ομάδα. Εντάξει, θα δούμε. Ναι. Και άλλη, το άλλο που έπαιξα. Οι Ισπανοί, κοίταξε, θεωρητικά οι Ισπανοί. Θεωρητικά έτσι, γιατί μπορεί να μας βγάλουν τα μάτια με την μπάλα που παίζουν. Θεωρητικά έχουν κλείσει τον κύκλο του σαν εθνική ομάδα. Θεωρητικά. Δεν έχει φρεσκαριστεί καθόλου. Έχει φρεσκαριστεί, αλλά δεν τους κόβω για να το παίρνουν. Στα χαφ ποιοι είναι, ο Κόκκι είναι. Στα χαφ είναι ο Κόκκι, είναι ο. Ο Ίσκο είναι. Ο Ίσκο είναι φυσικά, ναι. Τον Σαούλ ναι, έχουν. Ναι, 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 ναι. Κοίταξε, έχουν παιχταράδες. Εντάξει, αλλά τώρα αν πιάσουμε τα ρόστερ, πολλές ομάδες με παιχταράδες και το Βέλγιο, μάλιστα το ρόστερ του Βελγίου είναι μεικτή κόσμο. Εντάξει, ναι, αν είναι το Βέλγιο. Η Γαλλία, για μένα η πιο εν δυνάμει πιθανή νικήτρια από Ευρώπη μεριά είναι η Γαλλία. Έχει πάρα ναι, πολύ καλό υλικό, πώς έχει έμπειρο προπονητή. Τι λες? Πόσους μαύρους είναι στην δεκάδα? Έχει ρε, εντάξει, η Γαλλία ανέκαθεν είχε μαύρους. Εντάξει, με τόσες απικίες δεν μπορεί να είναι όλοι λευκοί. Αυτό λέω. Λευκοί με σταφίδες. Εντάξει. Είναι πάνω από 6. Όχι, 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 λιγότεροι. Είναι under 6. Under 6, το παίξουμε Γαλλία. Αλλά τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι ποδοσφαιρικό, εντάξει, να μην μας χαρίσει. Κοίταξε να σου πω τώρα μια και έπιασε στην κουβέντα αυτή τη μουντιαλική που ούτως ή άλλως λίγο πολύ πλέον όλοι για μουντιάλ μιλάμε. Όλοι όσοι γουστάρουμε μπάλα. Για μένα ο ΠΑΠ έχει κάνει λαθάκι
στην απόδοση του πρώτου σκόρερ Κολομβίας. Έχει βγάλει ένα ειδικό κουπόνιο και με ειδικά στοιχήματα ανά ομάδες. Έχει πρώτο σκόρερ για όλες τις χώρες. Πρώτο σκόρερ Κολομβίας, τον Φαλκάο το δίνει 4. Για μένα είναι πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών, έτσι, για την Κολομβία. Είναι ο αρχηγός της. Ο Φαλκάο λογικά θα ξεκινάει μόνος του μπροστά. Επειδή η Κολομβία γενικά είναι ψηλοσφιχτή ομάδα και έχει σφιχτό προπονητή τον Μπέκερμαν, Χωσέ Μπέκερμαν Αργεντίνος, λογικά θα παίζει μπροστά ο Φαλκάο και λίγο πιο πίσω θα παίζει ο Χάμες με τον Κουαδράδο και απ' την άλλη πλευρά τον Δέσμα που τον βάζουν. Δηλαδή 4 για τον Φαλκάο, που είναι ένας εκ των κορυφαίων σύγχρονων σκόρερ, είναι μεγάλη απόδοση. Πρώτο σκόρερ Κολομβίας, έτσι, όχι Μουντιάλ. Δηλαδή αν βάλει 3 γκολ η Κολομβία σε όλη την διοργάνωση και έχει βάλει τα 2 ο Φαλκάο, είσαι πληρωμένος. Δεν μπορεί να δει τώρα 4 στον αρχηγό σου. Έχει, Αγγλία. Χάρη και παίζουμε. Ναι, εντάξει. Πρώτο σκόρερ διοργάνωση ή Αγγλίας. Διοργάνωση. Τι να σου πω τώρα με την Αγγλία, ρε φίλε. Η Αγγλία έχει υλικό, αλλά έχει Southgate στον πάγκο και είναι Αγγλία. Και είναι Αγγλία, δηλαδή με την Αγγλία ποτέ δεν ξέρεις. Είναι τόσο ανώμαλη αυτή που μπορεί να μοιράζουν τον όμιλο. Ένα χατρίκ το έχει ο Κέιν. Γιατί στο Μουντιάλ πάντα. Από τους ομίλους γίνεται δουλειά. Ναι, γίνεται δουλειά από τους ομίλους. Ναι. Κοίταξε τώρα, η Αγγλία βέβαια είναι στον όμιλο του Βελγίου, έτσι. Δεν έχει πολύ εύκολο όμιλο. Αλλά αν εξαιρέσεις το Βέλγιο, οι άλλοι αντίπαλοι νομίζω είναι σχετικά βατοί. Δηλαδή η Αγγλία έχει Παναμά και την Ισία. Λέει ο Παναμάς είναι λοιμό. Υπολόγιζε κάτι στο Μουντιάλ αυτό. Δηλαδή ο Παναμάς θα αρπάξει πολλά από Βέλγους και Άγγλους λογικά. Ναι, υπολόγιζε κάτι στο Μουντιάλ αυτό. Είμαι σε χώρα που οι θερμοκρασίες δεν είναι καλοκαιρινές. Εντάξει, δεν είναι πάντως και χειμωνιάτικες. Θα έχει δηλαδή. Όχι, θα έχει 20 κάτι βαθμούς. Δεν έχει 30 πεντάρια. Όχι, 30 πεντάρια δεν έχει, όχι. 20-22 βαθμούς, έχει 25. Εντάξει, ναι, ναι, εκεί, μέχρι 25. Είναι normal, δηλαδή δεν είναι κλασμένες οι ομάδες τελώς, αυτό λέω. Ναι, ναι. Κλασμένες δεν ήταν. Αλλά οι Άγγλοι, ξέρεις τι γίνεται, όλοι οι Άγγλοι διεθνείς παίζουν σε ομάδες κορυφής της Αγγλίας που έχουν και Premier League και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Και επειδή οι Άγγλοι, φίλε, δεν σταματάνε ποτέ, κάνουν αυτή την ηλικιότητα, είναι πάντα κουρασμένες μεγάλες οργανώσεις. Δηλαδή δεν είναι χαζοί όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι που σταματάνε σε 2 εβδομάδες και οι Άγγλοι παίζουν ασταμάτητα. Θα σου πω ένα πράγμα, επειδή έχουμε αρκετούς φίλους που παίξαν στην Αγγλία. Ωραία. Πλέον, φίλε, η Αγγλία. Πρόσφατα μιλούσα με τον Κρέτο Σταφυλίδη, εντάξει. Ναι. Μου λέει η προπόνηση της Γερμανίας μπροστά στην προπόνηση της Αγγλίας είναι παιδική. Της Γερμανίας είναι παιδική. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Μιλάμε για παίκτη που ήταν μέσα στα μέσα της οθόνης στην Άουσμπουργκ. Ναι, ναι, καταπονούνται πολύ, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει κάτι παράδειγμα. Τίποτα. Ναι. Είναι, καταρχήν πέφτει πολύ ξύλο. Δεν τους βλέπουν οι Άγγλοι. Ναι. Είναι, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη εξήγηση γιατί η Εθνική Αγγλία παραδοσιακά δεν πετυχαίνει τίποτα στις μεγάλες οργανώσεις. Γιατί παίζουν ασταμάτητα. Έχουν και απίστευτη πίεση αυτή. Έχουν πίεση, εντάξει, ναι. Και σου λέω, οι διεθνείς οι Άγγλοι παίζουν σε ομάδες κορυφής που παίζουν και στην Ευρώπη. Και Premier League δεν σταματάνε ποτέ. Άρα Ιούνιο, μήνα που ξεκινάνε οι μεγάλες οργανώσεις, είναι πάντα σκασμένοι. Η Ιταλία αποκλείστηκε. Η Ολλανδία δεν υπάρχει. Η Γερμανία καλή χρυσή, αλλά με ανανεωμένο ρόστερ και δύσκολο να κάνει repeat. Στατιστικά πολύ σπάνια παίρνει μια ομάδα Μουντιάλ 2-3 φορές. Τι μας μένουνε, Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία και μετά άμα προκύψει καμιά έκπληξη. Στους Ισπανούς δεν μείνει, τους αφήνει. Και η Ισπανία, σωστά. Και η Ισπανία. Ναι, απλά σου είπα ότι στο δικό μου το μυαλό θεωρητικά έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ότι είναι παικταράδες, αυτό δεν σηκώνει καμία. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα Κόντε. Ήρθε ο Κόντε από τη γάμα Ισπανίας και κάνει εδώ παπάδες. Έβλεπα τις προάλλες ένα σέντερφορ της Βαγιαδολίδ. Έκλεγα. Ωραία. Β' Ισπανίας. Ναι, κάθε Β' Ισπανίας έχει παιχταράδες, ναι, φυσικά. Δηλαδή, φίλε τώρα, όπως και να το κάνεις, η Ισπανία τι είναι, τι πιστεύω εγώ ότι είναι. Αν της πάνε ένα-δύο παιχνίδια στην αρχή στο μήνος και αρχίσει και τους αρέσει, μετά θα πάει σβηστά μέχρι τέλος. Αν αρχίσουν να μην τους βγαίνει το παιχνίδι, εκνευριστούν, αγχωθούν, κάνουν άλλο, ναι, θα πάνε άπαντοι. Κοίτα, ας πούμε, η Ισπανία ξεκινάει, έχει πρεμιέρα με την Πορτογαλία, με το Σάντος. Άμα κάνει και καμιά γκέλα, το Σάντος έβγαλες απ' έξω. Δεν χάνει ο Σάντος. Ο Μουντιάλ δεν παίρνει η Πορτογαλία. Δεν παίρνει. Δεν χάνει ο Σάντος. Άλλο δεν χάνει, δεν με ενδιαφέρει αν χάσει. Μουντιάλ η Πορτογαλία δεν παίρνει. Πήρε Euro. Να πάρει και Euro και Μουντιάλ η Πορτογαλία δεν το πιστεύω. Εσύ άλλο σου λέω. Εγώ σου λέω ότι ο Σάντος δεν χάνει. Ναι, το θέμα είναι και να κερδίσει κάποια στιγμή. Ναι, αυτό. Ναι, εντάξει. Ναι, τώρα για κατάκτηση μιλάμε. Δεν μιλάμε γενικά για πόρια. Εντάξει, η Πορτογαλία όντως έχει. Εγώ θα τον τιμήσω. Ναι, να τον ξεγράψεις δεν μπορείς. Ναι, ναι. Απλά τώρα καταθέτουμε. Ναι, ναι. Εικασίες κάνουμε. Και εκτιμήσεις. Και ο Κριστιανό ξαναπροπατούσε στο τέλος. Φιλοφρέσκος θα είναι, εντάξει. Έκανε και πολύ ρωτέσιο φέτος. Εντάξει, τον Ζιντάν τον είχε φρεσκαδούρα τον είχε. Ναι. Δεν πιέστηκε πολύ. Βέβαια,
για να τα λέμε όλα, ο παίκτης που τρέχει λιγότερο όλη τη σεζόν από οποιοδήποτε άλλο παίκτη, ωραία, σε top επίπεδο, είναι ο Μέση. Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αθανάση, έπαθα σοκ. Έτσι είναι, έτσι είναι, εντάξει. Ναι, ναι. Έπαθα σοκ, ναι, όταν το είδα στο Leverkusen, Barcelona. Σοκ. Αλλά σου πω κάτι, όταν είσαι ο Μέση και βάζεις τόσα πολλά γκολ και βγάζεις τόσες ασίστ, δεν μπορείς να παίξεις από το Μέση να τρέξει. Ναι, 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 ναι. Μα κοίταξε πλέον, είναι και στα 31 πλέον Σταύρο, έτσι. Κάνει και αυτός συντήρηση δυνάμεων. Ένας μου είπε, ένας ξένος μου είπε μια φορά, ότι ο Μέση έχει ξεπεράσει το brand της Μπαρτσελόνα. Ναι, ναι, είναι στα όρια της αλήθειας είναι αυτό που λες. Δεν είναι ο Μέση της Μπαρτσελόνα, είναι η Μπαρτσελόνα του Μέση. Ναι, ναι, όντως. Καταλαβες. Ναι. Αυτό τι σημαίνει αυτομάτως? Ότι έχει κερδίσει οι άλλοι 10 να σκουπίζουν, ναι, όλοι, ναι, την να παίζουν γι' αυτό, ναι, και να κρατήσει αυτό στα ποιοτικά τρεξίματα. Αυτό είναι, ναι, δεν το κατακρίνω. Μα κοίταξε και εγώ το τυπώντερα Βραζιλία-Αργεντινή σαν ζευγάρι τελικού. Από την πλευρά της Βραζιλίας πιστεύω ότι, εντάξει, και η ομάδα έχει επεκταθεί, είναι πολύ πιθανό να φτάσει τελικό και είναι και πιθανό και να το πάρει κιόλας. Μου είπαν ότι η Βραζιλία που την είδα είναι αρκετά σφιχτή. Δεν είναι η Βραζιλία. Όχι, δεν είναι η παλιά Βραζιλία που είχαμε στο μυαλό μας με πεντάρες και ξέρετε τα λοιπά, αλλά είναι μια πληρέστατη ομάδα σε όλες τις γραμμές. Ναι, ναι, είναι κοντρολαρισμένη ομάδα. Χωρίς καραγκιουζιλίκια, με σοβαρό προπονητή που είναι χαμηλών τόνων. Απλά στην Αργεντινή, από την πλευρά της Αργεντινής είναι δύσκολο το μονοπάτι του τελικού για μένα, για να βγει το ζευγάρι. Απλά ποντάρω, παιδί μου, στην παρουσία του Κοντού, ότι ρε Σικοντέ, είσαι όντως ο κορυφαίος σύγχρονος ποδοσφαιριστής. Για να μείνει στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου κυπέλου, είναι η τώρα ή ποτέ. Δηλαδή είναι το τελευταίο σου μουντιάλ, λογικά. Στο Κατάρ το 22 θα είναι 35 χρονών. Δηλαδή, αν είναι να κάνει κάτι, τώρα θα το κάνει. Αν είναι να ξεπεράσει, ναι, να εξαφανίσει την άβρα του Μαρατώνα. Άμπραβο, ναι. Δηλαδή, ή τώρα θα το κάνει, ή δεν θα το κάνει ποτέ. Ξέρεις, οι προηγούμενες γενιές που δεν έχουν δει Μαρατώνα, δεν μπορούν να καταλάβουν. Εντάξει, ο Μαρατώνα ήταν άλλη φάση, ήταν άλλη περίπτωση. Ήταν άλλη κουλτούρα ποδοσφαιριστή. Εντάξει, και άλλες εποχές. Και παίκτης και 10 τσαπάδες, εντάξει. Τίποτα, ρε, ναι. Η Αργεντινή του 86 ήταν ο Μαραντόνα, ο Βαλντάνο, ο Μπουρουσάγκα και από εκεί πέρα ήταν το χάος. Κάτι Μπατίστα παίζανε και κάτι Μπράουν και κάτι Ολαρτικό Ετσέα. Ναι, ναι, ναι. Ο Ολαρτικό Ετσέα, ρε φίλε. Ούτε με 10. 10 κοντρών να έκανε. Ωραία, δεν την έβρισκε. Ναι, να την πάει εκεί που θέλει. Τέλος πάντων. Πάμε στο ΠΑΟΚ, παιδιά, γιατί αυτό μας βγάλατε να υποθέσουμε. Είχαμε την πρώτη μας μεταγραφή. Ανακοινώθηκε ο Ευγένιος Χατσερίδης, να συμφωνήσουμε βασικά, ναι, ότι δεν μπορεί να λες τον Χατσερίδη Χατσερίδη. Είναι Χατσερίδης. Χατσερίδης, ναι. Ναι, έχει ελληνική καταγωγή. Ναι, ναι, εντάξει. Απλά ο Κρανός δεν μπορούσε να το πει Χατσερίδη. Ναι. Εντάξει, ξεκινάμε τα βασικά. Βασικά έχει ποντιακή καταγωγή, έτσι, για να είμαστε πιο, πάμε ακόμα πιο... Ελληνική καταγωγή. Ναι. Αυτό το πριν λίγο ανεβάσαμε στο πάγκο 24 δηλώσεις του Προέδρου της Δυναμό, ότι τηλεφώνησε ο Χατσερίδης και του είπε ότι υπέγραψε τον ΠΑΟΚ και ότι ήθελε μετά από ένα μεγάλο διάστημα στην Δυναμό Κιέβου να παίξει στην πατρίδα του πατέρα του. Ναι. Εντάξει, αυτό σημαίνει αυτομάτως, βέβαια, για να τα βάλουμε και σε μια σειρά, ότι είμαι σίγουρος ότι με την έλευσή του εδώ πέρα που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη συν του μάνατζερ του, θα ξεκινήσουν και διαδικασίες ελληνοποίησης, ότι υπάρχουν τα κατάλληλα έγγραφα. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέση ξένου. Για την ακρίβεια, ο ΠΑΟΚ με το Χατσερίδη ξένο αυτή τη στιγμή έχει στο ρόστερ του 7. Με δεδομένο ότι γυρνάει ο Γουάρντα και ο Ερίκη. Που πιθανότατα να μην μείνει ο Ερίκη ή ο Γουάρντα ή και οι δύο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ένα από τους δύο θα κρατήσει ο ΠΑΟΚ. Άρα εκτιμώ ότι θα ξεκινήσει, εκτιμώ πως εξαιρετικά δεν υπάρχει ξεκάθαρο ακόμη, ναι, 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 ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία ενοποίησης του. Άρα αυτό είναι ένα κέρδος, γιατί υπήρχε μια ανησυχία. Τι κάνουμε με τους ξένους. Γιατί οι Ουκρανοί θεωρούνται ξένοι, εντάξει, και ο Σάχοφ είναι ξένος. Ναι. Ωραία. Κάτι που το είχα ξεχάσει εγώ, βέβαια. Πώς το ξέχασε αυτό. Έχω πάει τόσες φορές στην Ουκρανία που νομίζω ότι δεν είναι πατρίδα μας. Τέλος πάντων. Υπέγραψε. Ανακοινώθηκε το κ. Σαββίδη πρωί-πρωί. Εντάξει, υπήρχε το σύμφωνο από τον Γενάρη. Νομίζω ότι κάποια διαδικαστικά, κάποια και οι δύο πλευρές το σκεφτόντουσαν να το προχωρήσουν, να το προχωρήσουν κτλ. Τελικά προχώρησε η δουλειά. Το ΠΑΟΚ κλείνει τη θέση του top center back που ήθελε. Εντάξει, τεράστια εμπειρία, πολλά παιχνίδια Champions League, με βαριά φανέλα στην Δυναμό Κιέβου, αρκετά χρόνια. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι βασικά δεν υπάρχει έτσι το ΠΑΟΚ να μας ψάχνει η ομάδα, εντάξει, μετά λέμε αυτό.
Εγώ είχα την εντύπωση ότι πάω και ψάχνω αντικρέσπο, γιατί το στάτους της ομάδας έχει ξεπεράσει τον Ισπανό, που θα είναι πολύ χρήσιμος παίκτης γενικότερα, αλλά δεν είναι top. Εντάξει, υπάρχουν οι παίκτες που είναι χρήσιμοι στο ρόστερ και είναι και τίμιοι κτλ. Όπως το Κρέσπο. Ότι ψάχνανε παίκτη εκεί. Τελικά επιλέχθηκε ο Χατζηρίδης. Είναι μια επιλογή που βέβαια είπε και τον Λουτσέσκου, δεν έρχεται ένας παίκτης έτσι. Προφανώς και ο Λουτσέσκου εκτιμά ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί το ύψος του, τον όγκο του, τη δυναμική του, την κλωτσιά που δείχνει και την επιλογή του, γιατί δείχνει πολύ ξύλο ο Χατζηρίδης. Και θα βρει τρόπο να το χρησιμοποιήσει στο σπίτι για να πάρει ο ΠΑΟΚ το καλύτερο δυνατό. Είναι το μεγάλο κέρδος της περίπτωσης Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή παίκτες οι οποίοι δεν είχαν ρόλο ξεκάθαρο και δεν είχαν χρησιμότητα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα φέτος, του Βαρέλα π.χ. που είναι άλλος παίκτης, του Πέρκα που είναι άλλος παίκτης, του Πρίγκοβιτς που άλλαξε όλο το παιχνίδι του, κατάφερε ο Λουτσέσκο ακόμα και αυτόν να τον κάνει πιο καλό συνδυαστικά, να ανεβάσει τις ασίστ του, να συμμετέχει περισσότερο στο παιχνίδι της ομάδας, κάτι που δεν το έκανε στο μισό της σεζόν. Γενικά ο Λουτσέσκο σου δίνει την ασφάλεια ότι όταν θα πει ναι για κάποιον παίκτη, αυτός θα είναι χρήσιμος για το σύνολο. Χαρακτηριστικά του Χατζηρίδη είναι γνωστά, πολύ επιταχύτητα, στον γνωστό, αλλά έχει τον όγκο, έχει τη δύναμη, έχει την κλωτσιά, έχει την εμπειρία. Άρα προφανώς πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά θα χτίσει ο ΠΑΟΚ και την επόμενη σεζόν. Θα τα εκμεταλλευτεί τέλος πάντων. Εγώ εκτιμώ, δική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια δεν θα είναι με Χατζηρίδη. Γιατί εκεί ο Λουτσέσκο, ό,τι μας έλεγε, θα ποντάρει πάρα πολύ στη συνοχή και τη συνέχεια της ομάδας. Ναι. Και είναι λογικό αυτό. Και σκεφτείτε ότι ο ΠΑΟΚ, Βασιλεία και Άλιαξ που θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες που παραδοσιακά δεν είναι έτοιμες αυτήν την περίοδο. Ειδικά τον Άλιαξ όταν τον παίξαμε και τις δύο φορές δεν ήταν φόβητο, σίγουρα αποτύχει μας πέρασε. Και τις δύο φορές. Στην πολύ λεπτομέρεια κρίθηκε τα πάντα και την κατεμιά μας. Η Βασιλεία θα έχει 13 διεθνείς. Στο Μουντιάλ. Ναι. Δεν νομίζω να είναι έτοιμη. Άρα ο Λουτσέσκου λογικά θα χτυπήσει έχει την πολυτέλεια να ετοιμάσει το Χατζηρίδη, γιατί εκεί είναι το κλειδί, να τον εντάξει ορθολογικά, γιατί για κατά ψέματα οι παίκτες με τα βαριά κορμιά το καλοκαίρι έχουν πρόβλημα. Και το είδαμε με το Χατζηρίδη και στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, που ήταν πρώτο επίσημο μετά την διακοπή, και στα παιχνίδια με την ΑΕΚ ήταν πολύ βαρύς. Ωραία. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν καίγεται το χρησιμοποιήσει με το καλημέρα, λέω εγώ. Εντάξει, θα τον βάλει όταν θα είναι έτοιμος. Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, ο Βέρμπλουμ είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον ΠΑΟΚ, για μένα είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ έχει τεράστια ωφέλεια από το πλήσει άμεσα. Του έχει κάνει μια πρόταση κοντά στα 1,2-1,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν είναι εύκολο νούμερο που θα το βρει στα 32 του Βέρμπλουμ αλλού. Μόνο οι Τούρκοι μπορούν να χτυπήσουν εκεί, αλλά και αυτός, όταν αν δεν είναι top ομάδα Τουρκίας που συμμετέχει στο Champions League, δύσκολα να πάει. Τώρα από εκεί πέρα μεγάλα πρωταθλήματα δεν νομίζω ότι μπορούν να δώσουν για τα παίχτη αυτά τα νούμερα. Και γενικά τα μεγάλα πρωταθλήματα δεν ποντάρουν, δεν επενδύουν σε παίχτες 32 ετών. Αυτή είναι η άποψή μου. Πριν εναρχίσει των εξαιρέσεων, σίγουρα η Ισπανία δεν το κάνει, σίγουρα η Αγγλία δεν το κάνει. Τώρα αν το κάνει κανένας Ιταλός, κανένας Γερμανός, δεν κόβω το χέρι μου. Και από εκεί πάλι ομάδες από την 8η θέση και κάτω. Οι top ομάδες δεν κινούνται έτσι. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για το Βέρμπλουμ. Θα δούμε στις επόμενες μέρες. Και η τρίτη περίπτωση είναι αυτή το φόρμα που ασχολεί το ΠΑΟΚ. Ο Πούκι και ο Κόντε είναι οι δύο περιπτώσεις. Ο Πούκι είναι ψηλά ακόμα στα οικονομικά του, είναι ελεύθερος και χτυπάει αυτή την αβάντα που έχει. Ξεκίνησε από τα 1,2, τώρα είναι κάπου στα 9 εκατοστάρικα. Εμένα μου αρέσει ο Πούκι. Μου αρέσει γιατί δεν είναι μένω top, αν θα δώσει ανταγωνισμό στον Πρίγκοβιτς. Είναι παίξει με 50 ευρωπαϊκές συμμετοχές και καμιά 60 με την εθνική του και στα 28-29 δεν είναι μεγάλος δηλαδή. Άρα με το που θα πει θα έχει την εμπειρία και τις παραστάσεις να ανταποκριθεί, γιατί ο Πρίγκοβιτς δεν θα είναι διαθέσιμος στα πρώτα παιχνίδια και σε βάθος χρόνου θα δώσει και ανταγωνισμό στον Πρίγκοβιτς. Και αν έρθει καμιά πρόταση μεγάλη για τον Πρίγκοβιτς και δοθεί, θα έχω μια αξιόπιστη λύση μέχρι να δω μια άλλη. Το Κόντι είναι μια περίπτωση πιο γίνει, πιο εσωτερική εδώ ελληνική. Έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του το παιδί, είναι πιο φθηνός. Αν και με την αγορά από τα Γιάννηνα πάνω κάτω η πρώτη του χρονιά θα βγει μια ή άλλη νομίζω. Έχει πολύ καλά στοιχεία, δεν το συζητάμε. Έχει δείξει πολύ καλά πράγματα. Αλλά δεν είναι ένα παιδί το οποίο έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο σου δίνει την ασφάλεια του Πούκι.
Αυτή είναι εμένα η αίσθηση μου. Τώρα βέβαια αν ο Πούκι συνεχίζεται 900 στάρια, μπορεί να πάρει πάνω το Κόντε. Όσο ο Πούκι είναι ψηλά, τόσο ο Κόντε θα πλησιάζει περισσότερο στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, θα πει 22 του μηνός ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία, έχουμε ακόμα χρόνο. Νομίζω έχουμε σχηματίσει μια εικόνα. Από την ΚΑΠΑ20 θα ανέβει σίγουρα ο Λίρατζης με τον Μπανογιάννη. Δεξής ΠΑΟΚ ένας, κεντρικός χαφ ο άλλος. Γιάννουλης Χαλίσης σίγουρα θα επιστρέψουν από τους δανεικούς. Σήμερα υπήρχε και ένα θέμα που ο Παναθηναϊκός ζήτησε τον ΠΑΟΚ που πιστακίδη και τον κάτσε με πληρωμένος από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό, φίλε, έχουμε 26 δανεικούς και πληρώνουμε τις 24 εμείς για να παίζουν αλλού. Δεν το έχω καταλάβει αυτό πώς γίνεται. Και όχι μόνο Ελλάδα. Ναι, γενικά. Πληρώνουμε άλλη μια ομάδα. Αυτό πρέπει να αλλάξει λίγο. Όμως όταν δανείζεις κάπου, ας εξασφαλίσεις τουλάχιστον το συμβόλαιο, αν όχι το συμβόλαιο, ένα 70% του συμβολέου. Δεν μπορείς να πληρώνεις δύο ομάδες. Ναι. Είναι λάθος. Δεν είναι σοβαρό αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, κάτι άλλο συγχρονιστικό δεν υπάρχει. Κινούμαστε σε ρυθμούς Χατσερίδη. Από τη στιγμή που υπέγραψε στο ΠΑΟΚ, είναι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ευχηθούμε όλοι καλή επιτυχία. Δεν είναι δηλαδή, πρέπει να πετύχει το παιδί, πρέπει να το βοηθήσουν όλοι να πετύχει. Αλλάζει περιβάλλον μετά από πολλά χρόνια, δεν είναι εύκολο. Βγαίνει πρώτη φορά από τη χώρα του, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, αλλά το καλό είναι αυτό που είπα πριν, ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια συνέχεια. Δεν είναι αναγκασμένος ο Λουτσέσκου να τον βάλει με την πρώτη μέρα. Θα κρίνει αυτός πότε είναι έτοιμος, πότε χρειάζεται τα χαρακτηριστικά του και πότε έχει ενσωματωθεί με την ομάδα σωστά και τον βάλει τότε. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Από όλα, για οποιαδήποτε μεταγραφή γίνει, μόνο και μόνο το Χατσερίδη. Για οποιαδήποτε μεταγραφή. Μάλιστα. Αυτά είναι οδηγίες. Ωραία. Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος λέει: Σταύρο, λέει, βάλε πρώτο σκόρερ Αγγλίας τον Ασλαμά. Τη χωριάτικη, όπως είπε ένας φίλος. Με τόσες ελιές στο κεφάλι, ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή. Ο οποίος μ' αρέσει ότι το παίζει ότι έχει τεράστια κουλτούρα από ποδόσφαιρο και είναι ο μεγαλύτερος μυρωδιάς του πλανήτη. Ο Ασλαμάς. Ναι, ναι, όχι, όχι δεν είναι εντάξει. Κοίταξε, δεν για βρετανικό ποδόσφαιρο ξέρει πολλά. Άσε το ξέρω. Το πώς αντιλαμβάνεσαι το ποδόσφαιρο σου λέω. Ναι. Εντάξει, όχι, το είναι και υποκειμενικό. Όχι, έχει πιάσει το στόμα, το έχει διαπρέψει. Μάλιστα. Δεν έχει πει για κάποιον κάτι κακό και να έγινε κάτι κακό. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν μάνατζερ και είχα 50 παίκτες, θα έλεγα τον Ασλαμά, πες κακά λόγια και για τους 50. Και πάρε 50 χιλιάρικα. Κατάλαβες. Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Ωραία. Έφαγε τη Λίβερπουλ, την έβαγε με συνολικές διαδικασίες. Εντάξει. Πού πας να Λίβερπουλ. Αυτά παιδιά. Τρόπαιο, δύσκολα. Δύσκολο ήταν. Και με Κάριος στο τέρμα. Όχι ότι έφυγε μόνο ο Κάριος, αλλά εντάξει, ήταν η βασική αιτία ο Κάριος. Εντάξει. Δεν είναι, όχι γενικά, όχι για επίπεδο τσάπελ τελικό μάλιστα, για επίπεδο Λίβερπουλ δεν είναι. Τι κάνουν οι Άγγλοι. Είναι πολύ αγαθή η δεφή όταν παίζουν στην Ευρώπη. Βγαίνεις δεφή να πιέσεις. Πόσο θα αντέξεις. Ναι. Δηλαδή όλοι περιμέναμε να συμπληρωθεί στο 30-0 και να αρχίσει να γράφει το ποτέ για τη Ρεάλ. Κοίτα, ήταν γενικά στραβή βραδιά για τη Λίβερπουλ. Όταν χάνεις τον κορυφαίο σου παίκτη στο 30. Δηλαδή, πώς πιέζεις με 30 λεπτά, ρε. Δεν μπορείς να παίξεις πάνω από 30 λεπτά έτσι. Μετά τη γυτάρα, κοίταξε, το πλάνο του Κλοπ ήταν να μπει μέσα να τους ευνηδιάσει για μπας και μπορέσει να κλέψει το παιχνίδι. Έτσι, δηλαδή πήγε με το σκεπτικό της Κλοπής πάλι. Και γιατί να μην τους δώσεις την μπάλα, να περιμένεις εσύ. Ωραία. Και μετά το 70 του το ναι, κάνεις ναι, αυτό. Ναι, είναι ενδεχομένως να του βγαίνει σε καλό. Αλλά εντάξει, τώρα μετά χρυσό προφήτες και απ' έξω. Μα να σου πω, το συζητούσαμε όλοι. Δε, όσοι ήμασταν στα chat και μιλούσαμε μεταξύ μας και βλέπαμε το παιχνίδι, όλοι ήσασταν μαζί. Αυτό λέγαμε όλοι. Ποδοσφαιρική τώρα, όχι η παρέα μας. Ωραία. Λέω, πώς θα τέξει, ρε. Την έφαγε την καταπακέ. Τέλος πάντων. Αυτά πήγε. Οκ. Έγινε Σταύρο. Yeah. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Yeah. Λοιπόν, αυτά και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, και για Μουντιάλ μιλήσαμε. Σας κάναμε και εδώ έτσι επεξήγηση κάποιων απόψεων. Ναι, ρε φίλε, δεν είναι πολύ τώρα το 4 στο Φαλκάο για πρώτο σκόρερ Κολομβίας. Είναι ο αρχηγός. Από αυτόν ξεκινάει η εντεκάδα αρχισκόρερ όλων των εποχών στην Κολομβία, η οποία μάλλον θα παίζει με έναν μπροστά, φουνταριστό, και μου δίνεις πρώτο φαβορί τον Μπάκα. Ποιος Μπάκα, ρε φίλε. Καλός είναι, αλλά εντάξει, ο Μπάκα είναι. Τώρα έχω τον Μπάκα στο 3,5 και τον Φαλκάο στο 4. Το αξίζει δεν να μ' άκουσε αυτά που λέω, δεν πειράζει. Για το εγώ διάβασα ότι ο Γκρανίτ Τζάκα είναι αμφίβολος. Έθρο, ο Τζάκα και ο Τσάκας, ο Βλάσης. Ναι. Τεσπα που λέμε, τεστ παπ. Θανάση, πώς το βλέπεις, λέει ο Ντάνης. Λοιπόν, για να δούμε, Ντάνη, ειδικά παικτών, λέει, συνολικά γκολ.
Εμπαπέ, Χάρι Κέιν. Κάτσε, περίμενε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τι έχεις. Έχεις over 12,5 goal. Συνολικά over 12,5. Εννοείς ότι αυτοί Εμπαπέ, Κέιν, Γκρισμάν και Γκαμπριέλ Ζεσούς να πετύχουν και οι 4 13 goal ή παραπάνω με 11 απόδοση. Αν το έχω καταλάβει σωστά, φυσικά και αξίζει. Αλλά κομματάκι δύσκολο μου φαίνεται, ως πολύ δύσκολο. Και ο Εμπαπέ και ο Κέιν και ο Γκρισμάν και ο Ζεσούς over 12,5 goal οι 4 τους με 11 απόδοση. Μάλλον κάτι δεν καταλαβαίνω. Αν είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου, φυσικά και αξίζει στο 11, έτσι. Ναι, νομίζω ότι οι 4 τους σίγουρα θα πετύχουν over 12,5 goal. Γιατί μιλάμε και για 4 δεινούς scorer. Αλλά μάλλον κάτι δεν καταλαβαίνω καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Ναι, να πάμε. Να πάμε, κύριε Παπαδόπουλε. Τελικά αποτελέσματα φιλικό Λουξεμβούργο, Σενεγάλη 0-0, Μαρόκο, Ουκρανία 0-0. Πρέπει να πόνισαν τα μάτια τους εκεί. Φιλικά παιχνίδια να λήγουν 0-0. Στην Ουρουγουάη, Σέρο, Μοντεβιδέο, Γόντρες 2-1. Με ανατροπή από 0-1 ημίχρονο. Λίβερπουλ, Ουρουγουάη, Ατλέτικο, Φίνιξ 3-1. Προγκρέσο, Ατένα, Σαν Κάρλος 1-1. Και στα μάτς που είναι σε εξέλιξη, στα λίγα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Άσκολη Βίρτους Εντέλα 0-0 στο 78. Σλοβακία, Ολλανδία 1-1 στο 63. Για την Ολλανδία ισοφάρισε ο Πρόμες της PSV. Ή τουλάχιστον πρώην PSV. Φλαμέγκο, Μπαΐα 2-0 στη Βραζιλία. Στον τελικό του κυπέλου Γαλλίας γυναικών που γίνεται στο Στάντε Λαμεϊνό του Στρασβούργου, Παρίσι Ζερμέν Λιόν 1-0. Και στην Βολιβία, που και εκεί έχουμε play-off, απερτούρα κτλ. Σαν Χωσέ Μπολίβαρ είναι στο 6ο λεπτό, φυσικά στο 0-0. Πάμε σε ένα break. Λίμπερο ακούτε, 107,4, Μπαλαντέρ και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στα πόσα, στα 14 λεπτά μετά τις 11. Λίμπερο 107,4, εκπομπή Μπαλαντέρ, με Νίκο Παπαδόπουλο και Θανάση Κυλώνη στα μικρόφωνα. Και Γιάννη Ζάτη στην κονσόλα του και στις μουσικές επιλογές. FM και όντα μηνύματά σας αποστολή στο 54526. Τα λέμε και μέσω Facebook. Όταν ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ, θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές και απόντως την δεδομένη χρονική στιγμή του Νίκου Παπαδόπουλου από το στούντιο λόγω ενός έκτακτου τηλεφωνήματος, προφανώς για θέματα του Άρη. Να πάμε στα του Ηρακλή. Στον Ηρακλή, όπου δεν ξέρω αν είναι ακόμα σε εξέλιξη η ενημερωτική συνέλευση τρόπον την Άστο Κατσάνιο, η οποία ξεκίνησε στις 8-8 και κάτι, ήμουνα εκεί. Έτσι ένα κάλεσμα προς τον κόσμο του Ηρακλή, έτσι ώστε να ενημερωθεί για το τι υπόθηκε στην προχθεσινή συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη, για τον απολογισμό της σεζόν, για τα πλάνα εν ώψη φουτμπολί κτλ. Όσον αφορά την συνάντηση με τον Υφυπουργό, οι άνθρωποι του Ηρακλή, όσοι μίλησαν δηλαδή, και ο Νίκος Παπαδιάθης, ο πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, και ο Λάκης Παπαϊωάννου και ο υπεύθυνος των οικονομικών, ο κύριος Ιωακιμίδης, δεν είπανε πολλά πράγματα. Δηλαδή, άφησαν ένα ιδιαίτερα θολό τοπίο. Βέβαια, εξήγησαν αυτήν την έλλειψη ουσιαστικά ενημέρωσης. Είπαν ότι δεσμεύτηκαν μέχρι να τελεσιδικήσουν κάποια πράγματα. Να μην πούνε, να μην δώσουν λεπτομέρειες προς τα έξω. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Καλύτερα αν είναι να συμβεί κάτι να παραμείνει όχι κρυφό, αλλά εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν διαρρέει, ακόμα και για τις μεταγραφές, όταν διαρρέει ένα όνομα, πολλές φορές χαλάει η μεταγραφή αντί να γίνει. Ας γίνει ό,τι είναι να γίνει και ας τα μάθουμε μια και καλή, να μιλάμε πλέον για τετελεσμένα γεγονότα. Πάντως, λεπτομέρειες. Όσον ας πούμε, έχει να κάνει με το κομμάτι των χρεών, έτσι. Δεν δόθηκαν απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα που τέθηκαν εκεί από το κοινό που μαζεύτηκε στο Κατσάνιο. Και η εξήγηση στην έλλειψη λεπτομερούς απάντησης από την πλευρά του ανθρώπου του Ηράκλη ήταν ότι δεσμευτήκαν προς τον Υφυπουργό να μην δώσουμε πολλά στοιχεία προς τα έξω. Βέβαια, τόνισαν και ο κ. Παπαγιάννου, κυρίως ο κ. Παπαγιάννου, ότι τα πράγματα είναι καλά έως πολύ καλά. Έτσι φαίνονται να είναι. Τώρα, τι ακριβώς εννοούσε, τι τους είπε ο Υφυπουργός, τι υπόθηκε στη μεταξύ τους συνάντηση, ο Θεός και η ψυχή τους που λένε, αλλά ας εμπιστευτούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο την δεδομένη χρονική στιγμή. Είπε ο κ. Παπαϊωάννου ότι τα πράγματα έχει την αίσθηση ότι θα είναι πολύ καλά για τον Ηράκλειο. Τώρα, πολύ καλά θα είναι στο αγωνιστικό κομμάτι, στο κομμάτι του οικονομικού των χρεών. Κάτι το οποίο έγινε γνωστό είναι ότι πίστηκε ο Υφυπουργός και οι άνθρωποι της ΕΠΟ έτσι ώστε να αλλάξει
ένα λεπτό σημείο του ΚΑΠ, του κανονισμού δηλαδή αγώνων ποδοσφαίρου, που έχει να κάνει με την ταυτόχρονη έναρξη της διαδικασίας εκαθάρισης της προηγούμενης ΠΑΕ, με την ίδρυση, με την γέννηση μιας νέας ΠΑΕ, με την σύσταση μιας νέας ΠΑΕ, κάτι το οποίο μέχρι πρότινος βάσει κανονισμών δεν επιτραπόταν. Έπρεπε δηλαδή πρώτα να ολοκληρωθεί η εκαθάριση προηγούμενης ΠΑΕ για να συσταθεί νέα ΠΑΕ. Αυτές πλέον οι διαδικασίες μπορούν να τρέξουν παράλληλα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σύμφωνα με τους ανθρώπους του Ηρακλή. Βέβαια, η εκαθάριση απαιτεί ένα ποσό της τάξης των 350.000 ευρώ, το οποίο, αν κατάλαβα καλά, επειδή και ο ήχος δεν ήταν πολύ καλός από το μικρόφωνο και στο κατσάνιο, πρέπει να παρουσιάσουν οι άνθρωποι του Ηρακλή στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μέχρι και 10 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Αυτό είναι το deadline, αν κατάλαβα καλά. Πρέπει να παρουσιάσουν ένα ποσό που να αντιστοιχεί στο 51% των 350.000, δηλαδή κοντά στα 175 χιλιάρικα χοντρικά, 150 που μας είπαν, αλλά όταν μιλάμε για 51 είναι κάτι παραπάνω από 175.000 ευρώ, κάτι το οποίο εντάξει δεν έκανα ποσό, δηλαδή μόνο τα διαρκείας να βγουν, τα οποία προφανώς οι άνθρωποι του Ηρακλή, αλλά και όχι μόνο, και εγώ πιστεύω ότι φέτος θα έχει πολύ περισσότερα διαρκεία στο Καφτατζόγλιο και οι τιμές των εισιτηρίων λογικά θα είναι πιο. Τέλος πάντων, και τα τηλεοπτικά θα έχει έσοδα η ποδοσφαιρική ομάδα φέτος σε σχέση με πέρυσι που δεν υπήρχαν έσοδα από την Football League 2. Έστω όσα είναι αυτά, σίγουρα θα υπάρχει ένα μεγαλύτερο μπάτζετ. Αυτά όσον αφορά την συνάντηση με τον Υφυπουργό, αλλά για το τι χρέη και πόσα από αυτά θα κουβαλήσει ο νέος Ηρακλής, αυτό το ερώτημα παραμένει αναπάντητο, με την απλή έτσι υπόσχεση, εντόχη υπόσχεση, με την απλή τοποθέτηση του Λάκη Παπαϊωάννου στο συγκεκριμένο κομμάτι ότι τα πράγματα είναι καλά, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, και μένουμε σε αυτό. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Τάσο Κατσαμπής που μίλησε αφού έκανε λόγο και ευχάρισε παίκτες, προπονητές, φροντιστές και τον κόσμο κτλ. Γιατί όντως αυτό που πέτυχε ο Ηρακλής φέτος καθαρά αγωνιστικά, μα το δούμε, ήταν άθλος. Είπε ότι σχεδόν όλος ο κορμός της φετινής ομάδας υπολογίζεται για τη νέα χρονιά. Φυσικά πρέπει να γίνουν προσθήκες και εκεί θα χρειαστούν άμεσα λεφτά. Γι' αυτό και από εβδομάδα θα βγουν σε κυκλοφορία τα διαρκείας, τα εισιτήρια διαρκείας και ό,τι άλλος έτσι τρόπος υπάρχει για να μαζευτεί άμεσα χρήμα, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε χρήμα άμεσα. Είπαμε ποια είναι τα απαραίτητα σε πρώτη φάση λεφτά. Η ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία χθες έκανε την τελευταία της μάζοξη, παύλα προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Μίκρας και μετά από ένα ωραίο το μπάρμπεκιου, είπανε καλό καλοκαίρι για να κάνουν τις διακοπές τους οι ποδοσφαιριστές. Ο Σπύρος Μπαξεβάνος, από τη στιγμή που δεν υπάρχει στον κοντινό ορίζοντα κάποιος επενδυτής που ενδεχομένως αν έρθει να φέρει και δικό του προπονητή, λογικά θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας. Αυτή τουλάχιστον είναι και η δική του η επιθυμία και η επιθυμία της τωρινής διοικούσης επιτροπής. Κάτι που το επανέλαβε και ο Τάσο Κατσάμπης. Προφανώς για κάποιους παίκτες, φυσικά, βλέπε Ρόβας πρώτος και καλύτερος, θα υπάρχουν κρούσεις από άλλες ομάδες, από άλλες ΠΑΕ της Β' Εθνικής, και εκεί θα φανεί το κατά πόσο ο Ηρακλής θα είναι σε θέση. Όχι ο πλευράς brand name, γιατί σαν brand name είναι μακράν, θα είναι μακράν το μεγαλύτερο όνομα στη φετινή Β' Εθνική, αλλά από πλευράς ρεύστου, έτσι, γιατί με τα λόγια μόνο και με τα Ηρακλής, τα Άρης και τα ΠΑΟΚ και αυτά λοιπά, μόνο δουλειά δεν γίνεται. Οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες. Άμα δεν πάρουν χρήμα στην τσέπη, δεν πάνε να τους κάνει πρώτες πουλίες ο λόγος και η Ρεάλ Μαδρίτης, θα πάνε εκεί που τους πληρώνουν. Οπότε είναι ένας εξαιρετικά κρίσιμος Ιούνιος αυτός που ξεκινάει αύριο για τον Ηρακλή, γιατί θα πρέπει μέσα σε διάστημα 30 ημερών να τρέξουν πολλές διαδικασίες ταυτόχρονα, εκαθαρίσεις, σύσταση νέας ΠΑΕ, έβρεση χρημάτων άμεση, δημιουργία ρόστερ, γιατί οι παίκτες πήραν την ενημέρωση χθες φεύγοντας από την Μίκρα για τις καλοκαιρινές διακοπές ότι σε πρώτη φάση όλοι υπολογίζονται, αλλά θα υπάρξει και μια νέα επικοινωνία, ένα τηλεφώνημα από τον Μπαξεβάνο, τον Κατσαμπή, που θα τους πούνε ότι όντως σε θέλουμε για του χρόνου και θα πρέπει να γίνει και πρόταση, έτσι, να υπογραφούν επαγγελματικά συμβόλαια πλέον. Αλλάζει το καθεστώς. Μπορεί ο φετινός Ηρακλής να λειτουργήσει σε καθαρά επαγγελματικά
έτσι, πλαίσια και επίπεδα, αλλά τυπικά ήταν ένα ερασιτεχνικό σωματείο, όπως ερασιτεχνική είναι η κατηγορία, η γάμα εθνική. Αλλάζουν πάρα πολλά δεδομένα και θα πρέπει να τρέξουν πολλές διαδικασίες ταυτόχρονα μέσα στον Ιούνιο, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο. Ο κ. Ιωακιμίδης, υπεύθυνος οικονομικών, για μία ακόμη φορά επανέλαβε την δέσμευσή του να μην βγάλει προς τα έξω, να μην δημοσιοποιήσει τα ονόματα των λίγων επιφανών Ηρακλειδών που βοήθησαν με αρκετά μεγάλα ποσά την φετινή προσπάθεια, και θεωρεί δεδομένο ότι και φέτος θα συνδράμουν συγκεκριμένοι άνθρωποι με ακόμα μεγαλύτερη ποσά. Φυσικά, έτσι, ευχήθηκε να είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θα ενισχύσουν την ομάδα πέραν του απλού κόσμου. Αυτά είναι τα θέματα του ποδοσφαιρικού Ηράκλη. Το αγωνιστικό πλέον περνάει σε εντελώς δεύτερη και τρίτη μοίρα. Είναι πολλά θέματα γραφειοκρατικά, φοροτεχνικά, λογιστικά που πρέπει να τρέξουν άμεσα και φυσικά είναι εξίσου σημαντικά. Όσον αφορά τον μπάσκετ του Ηρακλή, κάτι νεότερο δεν υπάρχει. Για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, που πλέον θα πρέπει να ψάξει και τεχνικό διευθυντή, πόσο το οποίο δεν κατέχει ο Τάσος Κατσαμπής. Ο Τάσος Κατσαμπής είναι σαν γενικός μάνατζερ της ομάδας, δεν είναι τεχνικός διευθυντής. Το όνομα του Παύλου Μυροφορίδη ακούγεται αρκετά. Ο Μυροφορίδης, ο οποίος δούλεψε με μεγάλη επιτυχία και στο παρελθόν στον Ηρακλή, όπως με πολύ μεγάλη επιτυχία δούλεψε και στον Άρη τα τελευταία δύο χρόνια, έτσι, όχι ένα. Τον τελευταίο χρόνο. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Παύλος Μυροφορίδης έδωσε ένα αρχικό όχι στην πρόταση των Τρικάλων. Σίγουρα θα περιμένει και πρόταση του Ηράκλη, αλλά θα πρέπει να είναι μια σοβαρή πρόταση και από οικονομικής πλευράς και να δίνει και έτσι όραμα όσον αφορά τις δυνατότητες που θα του δώσουν οι διοικούντες του Ηράκλη για να χτίσει μια ικανή ομάδα με αποκλειστικό στόχο φυσικά να πρωταγωνιστείς, έτσι, ο Ηράκλης του χρόνου. Δεν θα παίξει απλά για να παίζει στη Football League με στόχο να απλά να συμμετέχει στο πρωτάθλημα ή να σωθεί. Θα παίξει με στόχο να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται και να επιστρέψει άμεσα στην φυσική του θέση. Και όσον αφορά τον βολεϊκό Ηράκλη, μια πολύ ευχάριστη είδηση πέραν της σχεδόν σίγουρης συμμετοχή της ομάδας στα ευρωπαϊκά κύπελα είναι ότι έγινε σήμερα γνωστή μέσω επίσημης ανακοίνωσης η συνέχιση της συνεργασίας του Γιάννη Ορφανού, του προπονητή της ομάδας με το τμήμα Βόλεϊ. Ο Ορφανός, ένας εξαιρετικά ταλαντούχος τεχνικός, ο οποίος κάλλιστα θα μπορούσε να βρίσκεται και στον πάγκο της εθνικής ομάδας, με πολύ πετυχημένη πορεία φέτος για τον Ηρακλή, με τα πενιχρά οικονομικά του κατάφερε να τερματίσει τέταρτος στην κανονική διάρκεια, πέμπτος μετά τα play-off και να φτάσει και στον τελικό του κυπέλου. Επαναλαμβάνω, για τα πενιχρά οικονομικά δεδομένα του φετινού Ηρακλή, ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστη η πορεία του τμήματος και είναι πολύ ευχάριστη είδηση ότι ο Γιάννης Ορφανός θα βρίσκεται στον πάγκο του Ηρακλή, του βολεϊκού Ηρακλή και την επόμενη σεζόν. Αυτά σε γενικές γραμμές με ρεπορτάζ Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, όσον αφορά την συγκέντρωση στο Κατσάνιο, το κάλεσμα με σκοπό την ενημέρωση του κόσμου, αρκετά θολό το τοπίο κατ' εμέ τουλάχιστον, με την υποσημείωση ότι οι άνθρωποι του Ηρακλή, κυρίως ο Λάκης Παπαϊωάννου, είπε ότι δεν μπορούμε, είπε, λέει, σεβαστείτε το, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, αλλά τα πράγματα είναι και θα είναι καλά. Τώρα πόσο καλά θα είναι, εντάξει. Το θέμα είναι στο τέλος μην κάνουν έτσι απλά μια ρύθμιση διευκόλυνσης για τον Ηράκλη και χρειαστεί να τους πούμε και ευχαριστώ στο τέλος. Ενώ έχουν συμβεί από το γενικότερο ποδοσφαιρικό κύκλωμα τα χίλια μύρια στην πλάτη του Ηράκλη και με την δική του ευθύνη φυσικά, έτσι, με τεράστιες ευθύνες και εκ των έσω τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτά με Ηράκλη. Πάμε σε Άρη. Ναι. Τι, σε ανήσυχο πολύ σε βλέπω. Τι, χάλασε του Ερέρα. Τα βρόντε ξεκέφυγε. Μήπως τα βρόντε ξεκέφυγε, ρε φίλε. Εδώ κάποτε, φίλε, έχει παρουσιάσει Λεωνίδα Βόκολο και μετά από λίγες ώρες πήγε στον ΠΑΟ. Αυτή την ιστορία μου την έχουν πει παλιοί. Ναι, εγώ δεν ήμουν λίγο μικρούλης τότε. Ναι, ρε φίλε. Με φανέλα κυτρινόμαυρη, η οποία όμως δεν έχει τίποτα. Ούτε σήμα, ούτε τη λέξη Άρης, τίποτα. Τρέχουμε, φίλε. Και μετά από λίγες ώρες ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟ. Το ρεπορτάζ τρέχει. Λοιπόν. Πάμε στον Άρη, ναι. Λοιπόν. Είχαμε σήμερα, βασικά από χθες είχαμε πολλές εξελίξεις, τις οποίες βέβαια εσείς μάθατε από σήμερα νωρίς το πρωί, καθώς χθες είχαμε την 24ωρη απεργία της ΕΣΥΕΜΘ. Ο Πάκο Ερέρα, όπως αναμενόταν εδώ και μία εβδομάδα τουλάχιστον, είναι επίσημα προπονητής του Άρη. Σήμερα υπήρξε και η ανακοίνωση της ΠΑΕ, το μεσημεράκι εκεί πέρα κατά τις 3.30-4 παρά εκεί πέρα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Ο 64χρονος Καταλανός τεχνικός με ένα συνένα
υπέγραψε το συμβόλαιό του. Δηλαδή μονοετές με οψιόν ανανέωσης και την επόμενη σεζόν, εφόσον θα πω εγώ, επιτευχθεί και η έξοδος στην Ευρώπη του χρόνου για τον Άρη. Έτσι θα ανανεωθεί το συνένα. Όχι, νομίζω ότι αυτό δεν είναι ο όρος αυτός, αλλά νομίζω ότι αν το κάνει, νομίζω ότι θα υπάρξει και ανανέωση. Προφανώς. Με τον Ισπανό, ο οποίος αύριο αναχωρεί για την Ισπανία. Κοίταξε, για λίγες μέρες. Μπορεί να μιλάμε για Άρη, για μεγάλο μέγεθος, αλλά θα είναι, φίλε, τεράστια επιτυχία αν ο Άρης μετά από 4 χρόνια απουσίας στην επιστροφή του απευθείας βγει Ευρώπη. Δεν θα πω ότι είναι τεράστια επιτυχία, θα πω ότι θα είναι σημαντικό. Πολύ μεγάλη. Θα είναι μεγάλη επιτυχία, φίλε. Εντάξει. Γιατί δεν άπησε ότι έλειψε ένα χρόνο και τα λοιπά. Είναι 4 χρόνια, έτσι. Ναι, δηλαδή, σίγουρα. Όσο μεγάλο οργανισμό και να είσαι, είναι απουσία μεγάλη. Εγώ για τον. Η κίνηση του Ερέρα, και θα το αναλύσουμε και μετά θα ρίξουμε και τις γραμμές και ενδεχομένως θα θέλω να τοποθετηθούν και οι φίλοι του Άρη, είναι θετική και σε πρώτη φάση την κρίνω καλή επιλογή από τον Καρυπίδη, διότι ναι, μεν λέμε ότι είναι ένας 64χρονος τεχνικός, έτσι. Ναι, τα έχει τα χρονάκια του. Ναι, πρόσεξε ναι. Όμως, σε αυτή την ηλικία, ενώ θα μπορούσε να παραμείνει κάλλιστα στην Ισπανία, είχε προτάσεις. Ναι, κάνει ταξίδι στο εξωτερικό. Ναι. Πάει στο εξωτερικό. Αυτό σου δείχνει ότι έχει όρεξη. Ναι. Ότι έχει κίνητρο και θέλει να πετύχει κάτι καλό και έξω από τη χώρα του. Ο συγκεκριμένος. Αλλιώς θα μπορούσε κάλλιστα να κάτσει στην Ισπανία, που είχε και προτάσεις, να κολλήσει τα τελευταία συντάξιμα και να κάτσει μετά σπίτι του εκεί πέρα στην Καταλωνία. Άλλο να πάει σε εθνική ομάδα στα 64 και άλλο να πάει σε σύλλογο. Ναι, πηγαίνει σε ένα σύλλογο που έχει επανέλθει και γνωρίζει ο Ερέρα ότι έρχεται σε ένα σύλλογο που έχει απαιτήσεις. Ναι. Που ήταν 4 χρόνια στο Βούρκο, για να μην πω κάτι χειρότερο, και ότι θα υπάρχουν και απαιτήσεις του χρόνου. Εμένα αυτό μου δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος παρά τα χρόνια του, όχι πως είναι για ένας Μαθουσάλας, είναι όμως 64 ετών. Σε προπονητικά χρόνια είναι αρκετά. Έτσι. Έχει όρεξη και βλέπει τον Άρη σαν πρόκληση. Και εμένα αυτό μου αρέσει. Αυτό μου δείχνει, αν το διαβάσεις από πίσω, την επιλογή του και με τα γύρω-γύρω δεδομένα που υπάρχουν στην περίπτωση του συγκεκριμένου. Γι' αυτό το λόγο κρίνω την επιλογή του θετική και καλή σε πρώτη φάση. Από πλευράς Άρη και από πλευράς Θόδωρου Καρυπίδη. Ένας προπονητής που του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Θα φέρει πολλούς Ισπανούς, άρα πάμε πάνω κάτω σε αυτό το οποίο είδαμε το 2006. Σε αυτό το Latin μοντέλο. Πάμε σε έναν Άρη που ο Ερέρα θα προσπαθήσει να τον κάνει ελκυστικό, θα προσπαθήσει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτό που θέλει να βλέπει και ο κόσμος. Έναν Άρη που θα σε αναγκάζει εισαγωγικά να πηγαίνεις για να τον βλέπεις. Αυτό που είχε κάνει ο Άρης τότε. Το 6 και τα επόμενα χρόνια μετά που ακολούθησε. Λοιπόν, με βάση αυτά τα στοιχεία, σε πρώτη φάση κρίνεται μια καλή επιλογή ο συγκεκριμένος. Θα το δούμε βέβαια και μέσω χορτάρι, γιατί το γήπεδο είναι ο καθρέφτης. Μπορεί να είναι κλισέ, μπορεί να είναι χιλιοεπομένο, αλλά είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, είπαμε ότι αύριο φεύγει η Ισπανία, θα επιστρέψει το επόμενο διάστημα για μόνιμη εγκατάσταση στην Θεσσαλονίκη, ο Πάκο Ερέρα, με τον άμεσο συνεργάτη του να είναι ο Τέλμο Ντεανδρέθ. Λοιπόν, άλλο θυθπανόθ αυτός, ο Τέλμο Ντεανδρέθ. Αυτός θα είναι και η μοναδική προσθήκη που θα κάνει ο Ερέρα στο team. Η άλλη έγινε σε συνόηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη, εκτός απρόπτου θα είναι ο Ραούλ Μπράβο, ο οποίος θα τον δούμε σαν ένα νέο ρόλο πλέον στο ποδόσφαιρο. Και θα είναι μέσα στο team του Πάκο Ερέρα. Θέλει να κάνει το βήμα στην προπονητική ο Ραούλ Μπράβο. Έχει άλλωστε ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τον Άρη και τον Θόδωρο Καρυπίδη. Και νομίζω ότι η παρουσία του Μπράβο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα από πολλές απόψεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος με πολλές γνωριμίες στην Ισπανία. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο όνομα. Είναι παίκτης που έχει παίξει σειρά ετών στην Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι παίκτης που έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Είναι πολύ γνωστό όνομα και αν θες έναν παίχτη, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα φέρνω ένα απλό παράδειγμα, που υπό άλλες προϋποθέσεις δεν θα ερχότανε, άμα δει ότι είναι ο Ραούλ Μπράβο εκεί πέρα και ενδεχομένως το γνωρίζει κιόλας, τα δεδομένα αλλάζουν. Χρειάζεσαι τέτοια πρόσωπα στην ομάδα. Και πλέον, αφού ολοκληρώθηκε και το κομμάτι του προπονητή, παύλα τεχνικού διευθυντή θα πω εγώ, πλέον πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα που πρέπει να πάρουν σειρά. Δηλαδή, σε πρώτη φάση, να δούμε από τα 17 συμβόλαια που λήγουν, γιατί αυτό θα είναι το επόμενο θέμα που θα ασχοληθούν ο Καρυπίδης με τον Ερέρα. Από τα 17 συμβόλαια που λήγουν, ποιοι θα παραμείνουν, ποιοι θα αποχωρήσουν. Έχει εικόνα, τελείως πολύ μεγάλη ήδη
ο νέος προπονητής του Άρη για το υπάρχον ρόστερ. Άλλοι παίχτες, για άλλους παίχτες είναι θετικός, για άλλους όχι τόσο. Για άλλους δεν είναι θετικός με πολλά λεφτά, αλλά με λιγότερα λέει ναι. Γιατί ως τεχνικός διαιτητής έχει αναλάβει και αυτό το κομμάτι το οικονομικό. Όχι ως τεχνικός διαιτητής, παίζοντας και αυτό το ρόλο παράλληλα με του προπονητή. Οι παίχτες βρίσκονται με το κινητό στο αυτή, περιμένουν κλήση από το Θόδωρο Γαρυπίδη. Ας βάλουν Hans Free καλύτερα. Ας βάλουν Hans Free για να μην, ναι, για να μην κάψουν και τα αυτιά τους. Λοιπόν, για να ξέρουν τι θα κάνουν και αυτοί. Βέβαια, για κάποιους είναι δεδομένο ποιο θα είναι το μέλλον τους. Δηλαδή, κάποιοι είναι ψιλοσίγουροι ότι θα φύγουν. Κάποιοι έχουν βρει και ομάδα κιόλας, όπως ο Κάσος, ας πούμε, που έχει κλείσει τη Λάρισα. Κάσος. Ναι, την επόμενη σεζόν. Ή ο Μιχάλης Σουμπασταρκούς που θα πάει στην Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά να πάει. Ναι. Τι να πάει και στη Λιβαδιά. Τον θέσουν, Ερακλή. Τον θέλω, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή. Λοιπόν, πάντως η είδηση για την συμφωνία με τον Ερέρ έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου στην Ισπανία. Υπάρχουν και γαλλικά δημοσιεύματα της ΕΚΙΠ. Η ΕΚΙΠ που αναφέρεται στην συμφωνία του Άρη με τον Ισπανό τεχνικό. Και πλέον περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αρχές Ιουνίου θα ξεκινήσει και η διάθεση των διαρκείας από τον Άρη και γενικότερα αρχίζουν να γίνονται πράγματα, όπως λέει και η Βάνα Μπάρμπα. πρέπει να γίνονται πράγματα. Λοιπόν, γίνονται πράγματα και θα γίνουν και άλλα πράγματα. Έγινε η αρχή και περιμένουμε πλέον τα επόμενα. Είπαμε σε πρώτη φάση πλέον τώρα είναι το κομμάτι των ανανεώσεων, βασικά το κομμάτι των συμβολών που λήγουν και μετά θα πάμε και στην ενίσχυση του ρόστερ, εκεί όπου νομίζω το μοναδικό όνομα το οποίο έχει βάσει και έχει βγει είναι του Ναζίλη. Το έχουμε πει εδώ καιρό βέβαια. Οπότε και αυτό είναι στην Θεσσαλονίκη και περιμένει τις εξελίξεις και νεότερη ενημέρωση από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Άλλαξε η ημερομηνία του φιλικού με την ΑΕΚ, το οποίο αντί για 22 θα γίνει 25 του Ιούλη τελικά. Πολύ μακρινό μου φαντάζει. 25 Ιούλη. Το λες φίλε, ένας και κάτι. Δύο μήνες. Τέλος πάντων. Μέχρι τότε ο Άρης έχει να κάνει πολλά πράγματα. Να δούμε πού θα γίνει οριστικά και η προετοιμασία της ομάδας. Ένα κομμάτι αυτού το οποίο φαίνεται θα γίνει ότι ένα κομμάτι, το πρώτο κομμάτι θα γίνει στην Ελλάδα για 10-15 μέρες και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει προς τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, θα γίνει στο εξωτερικό για κανένα δεκαήμερο περίπου. Όπου θα κάνει και ο Άρης, θα δώσει και κάποια φιλικά παιχνίδια μετά από τα φιλικά που θα δώσει στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα τουάρι. Όσο περνούν οι μέρες, θα ξέρετε ότι θα έχουμε όλο και περισσότερα από το στρατόπεδο των Κιτρινόμαυρων, κυρίως μεταγραφικής φύσης. Τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν και τα πολλά τα ονόματα. Θα χορτάσετε να διαβάζετε ονόματα. Πάντως, συζήτησαν αρκετά χθες ο Καρυπίδης με τον Ερέρα στην Αθήνα και για το κομμάτι το οργανωτικό. Τις συνθήκες δηλαδή κατά τις οποίες θέλει να δουλεύει ο Ερέρα και για το κομμάτι των παιχτών των οποίων τα συμβόλαια λήγουν και για τις μεταγραφές. Ήδη ψάχνει άλλωστε παίχτες ο Ερέρα, κοιτώντας κυρίως την ισπανική αγορά. Χωρίς βέβαια να αποκλίνουμε και κάποιες περιπτώσεις εντός των σύνορων, αλλά το ότι θα έρθουν πολλοί Ισπανοί Λατίνοι είναι το μόνο σίγουρο όταν φέρνεις έναν προπονητή από την Ισπανία, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά και την συγκεκριμένη αγορά. Λοιπόν, μέχρι την Δευτέρα θα ξεκινήσουν και τα έργα για την αλλαγή του Χλωτάπητο στο Βικελίδης, ο οποίος θα γίνει βάση του Χλωτάπητα που υπάρχει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, για να φέρω ένα παράδειγμα, δηλαδή πολύ υψηλού επίπεδου. Χορτάρι θέλουν να βάλουν στον Άρη, πιο υψηλό επίπεδο και υψηλό κόστος. Αλλά υψηλό επίπεδο, μήπως είναι στο ύψος του χορτού. Όχι. Αλλά έπρεπε να αλλάχτεί εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το χορτάρι του συγκεκριμένου νομίζω πρέπει να αλλάζει. Το χορτάρι βασικά σε ποδοσφαιρικά γήπεδα πρέπει να αλλάζεται κάθε 6 με 7 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά. Ο Άρης το έχει αλλάξει το 9 ή το 10. Εκεί πέρα. Άρα έπρεπε να έχει αλλάχτεί εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια.
και να συντηρείται σωστά, έτσι, το οποίο δεν γινόταν τα τελευταία χρόνια. Είναι αλήθεια, στον Άρη θα το ξυλώσουν μέχρι τη Δευτέρα να μην τα ξεκινήσουν τα έργα. Θα ξυλωθεί και θα περαστεί καινούργιο. Μισό κανονικό, μισό συνθετικό. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, Γιάννη, είχαμε. Τώρα, και 37 είναι. Λοιπόν, ανοίγουμε τις γραμμές, το πάρουμε σε ρί. Σε ρί μου, εντάξει. Αχ, σε λεπτά. Μια ψυχή να βγει. Λοιπόν, 2-31-0-2-7 και 3 οχτάρια. Πώς υποδέχτηκαν, πώς υποδέχεστε εσείς οι φίλοι του Άρη την οριστική συμφωνία με τον Πάκο Ερέρα και όλα τα γύρω-γύρω που ακούγονται μετά την πρόσληψη του Ισπανού τεχνικού. Τι λένε οι οπαδοί του Πάκο για τον Ιβγκίν Κατσερίντε. Λοιπόν, την Μπουφάν. Αυτό είναι Κατσερίδη ή Χατσερίδη. Χατσερίδη. Χα. Ευγένειο Κατσερίδη. Το λέμε Χάρκοβο. Χάρκοβο. Ναι. Λοιπόν, Ευγένειο Κατσερίδη Μπουφάν. Λοιπόν. Για από κάποιον φίλο του Ρακλή, αν παρευρέθηκε στο Κατσάν. Ναι. Γιατί εγώ το κιλό δεν το πιστεύω, να ξέρετε είναι ορισμό τη. Τη παραπληροφόρηση. Που έκανα πολύ low profile αναφορά στο θέμα. Όχι, δεν συμμετείχα, όχι. Αλλά σου λέω, εγώ δεν έμεινα ευχαριστημένο με αυτά που άκουσα. Μάλλον με αυτά που δεν άκουσα. Αλλά κρατάω αυτό, ρε παιδί μου, που είπε ο Λάξ Παπαϊωάννου, ότι σεβαστείτε αυτό που σας λέμε, ότι δεν μπορούμε την δεδομένη χρονική στιγμή να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες προς τα έξω. Εντάξει, μένω εκεί, το σέβομαι. Αλλά ότι να πω ότι έβγα χορτάτος από ενημέρωση και από ειδήσεις. Εντάξει, οκ, okay, μ' άρεσε που άκουσα από τον κύριο Ιακημίδη ότι χθες, λέει, 30 του μήνα και όχι σήμερα 31, εξοφλήθηκαν όλοι οι παίκτες, προπονητές και προσωπικό τον Μάιο. Εντάξει, για μικρούς μισθούς μιλάμε, για γαμαθηνική, αλλά δεν είναι σημασία. Είναι, δεν χρωστάει πουθενά ο Ηράκλης. Εδώ λέει, βρήκαν, λέει, χρέη από την Χρήση Παπαθανασάκη. Κάτι 39 ευρώ χρέη, 115 ευρώ, δηλαδή αστεία ποσά για επαγγελματική ομάδα, έτσι. Ναι. Α, ο Παπαθανασάκης, μια και το λέμε, σημερινό δημοσίευμα ή χθεσινό εφημερίδας του Καναδά λέει ότι μπλέκεται σε σκάνδαλα ο Παπαθανασάκης, τα οποία έχουν να κάνουν, λέει, φτάνουν μέχρι, λέει, και με τη μαφία, με την ανάμειξη, ναι, της μαφίας. Σε σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται ο Σπάιρος, ο Παπαθανασάκης. Λοιπόν, το ευχάριστο να μην τι άλλο είναι ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ηρακλής όντως βρίσκεται σε χέρια ανθρώπων που είναι Ηρακλής και αγαπάνε τον Ηρακλή και δίνουν αφιλοκερδώς πολλές ώρες από την καθημερινότητα της, από την καθημερινότητα της, της αφιερώνουν στον Ηρακλή. Αλλά βέβαια καλό θα είναι αν θέλει ο Ηρακλής να προκόψει το μέλλον και να διεκδικεί έτσι μεγαλύτερους στόχους. Να έρθει και κάποιος ή κάποιοι λεφτάδες. Κακά τα ψέματα, στο σύγχρονο επαγγελματικό οδόσφαιρο, αν δεν παίζει χρήμα, δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, όχι πολύ χρήμα, γιατί υπάρχουν ομάδες που έχουν κατακτήσει τρόπαια και σπουδαίες νίκες και επιτυχίες και χωρίς πάρα πολλά χρήματα, αλλά κάποια χρήματα τα είχαν. Λέω, όσο και να λέμε ότι το χρήμα δεν φέρει την ευτυχία. Εντάξει, οκ, okay, αλλά σίγουρα σου εξασφαλίζει μια πολύ καλύτερη διαβίωση. Πώς τα λέω εσύ. Λοιπόν, 23-10-2-7 και 3 οχτάρια. Θα το πάμε σε ρί μέχρι και τις 12. FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526. Τα λέμε και μέσω Facebook. Ό,τι θέλετε να πούμε, εδώ είμαστε. Τελικό στο Σλοβακία-Ολλανδία μάτς που έγινε στην πόλη Τρνάβα. Εκεί που είχε παίξει κάποτε ο ΠΑΟΚ με την Σπαρτάκ Τρνάβα. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Με Νέμετς προηγήθηκαν οι Σλοβάκοι στο 8. Ο Πρόμες στο 60 έφερε το match 4 για την Ολλανδία του Ρόναλντ Κούμαν. Τελικό και το Άσκολη Βίρτους εν τέλα 0-0. Η Άσκολη πήρε την πρόκριση και τα δύο match λήξανε 0-0. Αυτό είναι είδηση. Λοιπόν, Φλαμέγκο Μπαΐα 2-0 στο 84. Παρί Σαν Ζαμόν Λιόν 1-0. Τελικό κυπέλου Γαλλίας γυναικών. Η Παρή στο 84 που είμαστε τώρα, στο 82, προηγείται με 1-0 της Λιόν, της πρωταθλήτριας Ευρώπης Λιόν, η οποία την περασμένη εβδομάδα τέτοια ώρα είχε κατακτήσει το Champions League κοντά στην Wolfsburg. Και στην Βολιβία στο 39, Σαν Χωσέ Μπολίβαρ στο 0-0. Πείτε μας, κύριε, τίποτα. Κάποιο παράπονο, κάποια επιθυμία, κάποια παραγγελιά, μουσική, κάτι. Θέλετε να ακούσετε κάτι που τώρα που θα είστε στο αμάξι, στον δρόμο της επιστροφής, αν τη χαίρεστε κιόλας τη θυγάτερα. Πώς την είπαμε? Εντάξει, φίλε, είχαμε δική μας οικογενειακή υποχρέωση. Δεν μπορούσαμε να. Πώς έχουν περάσει, δύο εβδομάδες έχουν περάσει, ή μία. Μία, εντάξει. Κάνει ακόμα και στο επόμενο θα έρθω.
να κάνει. Ε, τι. Πόσο να κάνει. Τέσσερα δεν έχει τώρα χρήσιμο. Τι πόση ώρα μέχρι το βαθύλακο, ρε φίλε. Τέσσερα δεν έχει. Πέρα βαθύλακο 5 λεπτά. Ε, είναι. Τέσσερα δεν έχει χρήσιμο. Τέσσερα, ναι. Πω, πω. Μπράβο σα, Χρυσάνθα. Μπράβο σα. Να παχαίρεστε. Σε λίγο θα πάρει και ταξί. Και χαρά στο κουράγιο σα. Βαν, βανάκι. Ε? Το νομίζω άδεια για ταξίδι και ούσε. Για κανένα βανάκι σε κοβό. Επόμενη αγορά αυτοκινήτου. Δεν χάνεται. Αποκάλυψε. Ναι, μεταγραφή παίκτου. Μεταγραφή παίκτου. Παικτών. Ο Πανάτο. Αεροδρομίου. Όλοι άρεσε το Σάββατο. Αύριο όλα πάω τα λοιπόν. Παπαδού, τι θα γίνει, δε. Τι, και εγώ και την άρεσε δουλεύω. Περιμένουμε εδώ πέρα. Μιλάμε. Τον βρήκαμε αυτόν, παιδιά. Μιλάμε στο τέτοιο τηλέφωνο. Λοιπόν, ανοιχτέ γραμμέ είπαμε, το ξαναπούμε. 2-31-0-27 και 3-8. Πού είστε οι φίλοι του Άρη, εδώ Πάκο Ερέρα σας έφερα, δηλαδή για το Θεό. Αλλά δε, τι. Όταν πηγαίνουν όλα καλά, δεν μιλάει κανένας. Πρέπει λίγο να πηγαίνει κάτι άσχημα για να. Κάτσε, πρέπει να. Για τον Πάκο Ερέρα κράταμε μικρό καλάθι. Εγώ σου λέω ότι βλέπεις ότι. Να τον δεις στο γήπεδο. Αυτό δεν έλεγα πριν, ναι, ότι ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Εντάξει, αυτά τα γνωστά, ναι, τα δικά μας τα γνωστά, τα κλισέ. Κάθε ομάδα έχει 10 παίχτες, το παιχνίδι κρατάει 90 λεπτά και βλέποντας και κάνοντας. Εντάξει. Ναι. Σου λέω, σε πρώτη φάση κρίνεται ως μια καλή επιλογή. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Okay, ένας Ισπανός έμπειρος προπονητής, από το να έπαιρνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, έναν Έλληνα αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Το μοναδικό του αρνητικό ίσως είναι ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ στο εξωτερικό. Δηλαδή, ναι, εκτός Ισπανίας. Αυτό, ναι, είναι κάτι αρνητικό που μπορείς να το χρεώσεις, αλλά μπορεί να έρθει ο άνθρωπος και να κάνει παπάδες. Ναι, γιατί μπορεί να σου πει κάποιος, παιδί, τώρα 64 χρονών είναι. Αν ήταν τόσο καλός, δεν τον είχε τσιμπήσει κάποια ομάδα του εξωτερικού. Δεν λέμε τώρα κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, αλλά να είχε πάει, ξέρω εγώ, σε κανένα Βέλγιο, σε καμιά χαμηλή Αγγλία, καμιά από εδώ, από εκεί. Εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Τέλος. Καλή επιτυχία να το φύγουμε του ανθρώπου. Καλή επιτυχία. Την υγεία του να έχει πάνω απ' όλα. Τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό να είναι. Θα με αυτό να είναι. Αυτό είναι αθηναϊκό. Αυτό να είναι. Για τον μπασκετικό Άρη είχαμε και εκεί εξέλιξη με προπονητή. Παρέλειψα να το πω νωρίτερα, καθώς ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας με τον Βαγγέλη Αγγέλου και για την επόμενη σεζόν. Νομίζω ψιλοαναμενόμενο ήταν. Η διοίκηση του κύριου Γουλιέλμου έμεινε αρκετά ικανοποιημένη από την εικόνα της ομάδας όσο ήταν στο τιμόνι της ο κύριος Αγγέλου προς το φινάλε της σεζόν. Και έτσι αποφασίστηκε να συνεχίσει την συνεργασία του. Άλλωστε, ο Αγγέλου κιόλα από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα λειτουργεί ως προπονητής του Άρη. Νομίζω ότι από εκεί θα πρέπει να το καταλάβουμε και πλέον πήρε και επίσημη μορφή η ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών και για την επόμενη σεζόν. Δίκαια νομίζω και θα φανεί βέβαια και με αυτόν αν θα γίνει η επόμενη σεζόν. Και πολύ σημαντικό ρόλο για τον Άρη μπασκετικά θα παίξει και η δυνατότητά του στις μεταγραφές, αν θα έχει κάποια απαγόρευση ή αν θα μπορέσει κανονικά και με επιλογές ξένων να σχηματοποιήσει το ρόστερ της νέας σεζόν. Φαβόροι Ποκετίνο για τη Ρεάλ. Παίζουν Γκούτι, Κόντε και Βεγγέρ. Ναι, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ποτσετίνο, ναι. Ποτσετίνο. Έχει γνωστό Ποτσετίνο, όχι Ποτσετίνο. Ναι. Αυτός είναι καλός, φίλε. Ο Γκούτι είναι σε Ακαδημίες Ρεάλ, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι εκεί πέρα προπονητής. Και ο Ζιντάν από εκεί ξεκίνησε. Ο Κόντε, ναι, φυσικά. Από τη Ρεάλ Β. Από τη Ρεάλ Β, ναι. Ο Κόντε και ο Βεγγέρ, όχι το Βεγγέρ. Για πού, για Ρεάλ, ε. Ναι, όχι, 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 όχι. Φίλε, να σου πω κάτι. Κάνει ο Βεγγέρ για Ρεάλ. Όχι. Κάνει. Δεν ψήνομαι. Κάνει, φίλε. Δεν ψήνομαι. Έχει το κύρος την κλαμουριά της Ρεάλ. Δεν ψήνομαι. Την κυρίλα. Γιατί η Ρεάλ είναι κυριλαία ομάδα η Ρεάλ. Δεν έχει, ας πούμε, κάτι επαναστατικό δεν έχει η Ρεάλ μέσα της. Μινόμπρε. Είναι, ρε παιδί μου, ήταν ανέκαθεν πλούσια, πετυχημένη, με τις διασυνδέσεις της, με τους παικταράδες της. Ομάδα που πάντα ψώνιζε ακριβά. Και γκλαμουράτα. Τα τελευταία χρόνια δεν ψωνίζει όμως πάρα πολύ. Δηλαδή. Ναι, εντάξει, τα έχει μειώσει τα ψώνια. Έναν... Το έχει ξεφτυλίσει πριν από λίγα χρόνια. Εντάξει, έβαλε και UEFA. Τη έβαλε και δαγκάνη η UEFA. Εκεί που το ξεφτύλισε όμως, φίλε, τώρα βλέπεις ότι η καρπή εκείνη του ξεφτυλίσματος τώρα είναι. Έχει κάνει μια ομάδα η οποία έδεσε σε βάθος χρόνου. Ο 700 λέει Νικολάκη, λέει το επόμενο τρίμηνο σε βλέπω να κοιμάσαι, λέει, το βράδυ στο Χαριλάου. Με τσαφίξεις. Ναι, τσαφίξεις. Τσαφίξεις. Ήξεις τσαφίξεις. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Να μην έρχονται βράδυ, φίλε. Να έρχονται πρωινά. Εντάξει. Πόσες φορές έχουν πάει στο αεροδρόμιο. Καλά, οι παλιοί έχουν πάει περισσότερο. Θα πάρει πολλούς παίκτες ο Άρης, δηλαδή. Ε. Θα αλλάξει πάνω... μεγάλο βαθμό το ρόστερ. Κοίτα, δεν θα κάνει ριζικές αλλαγές. Θα κρατήσει δηλαδή και 10-12 από το τωρινό.
Ναι, η εντεκάδα πόσες αλλαγές πάνω κάτω θα έχει. Θα είναι ανάλογα με τους παίκτες που θα φέρει ο Ερέρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι από τους παίκτες που είναι τώρα στο ρόστερ μπορούν να αγωνιστούν βασικοί. Αλλά ο Ερέρα θα το αποφασίσει. Σίγουρα πάντως θα έρθουν αρκετοί πάνω από 10. Αλλά μην περιμένεις τώρα να αλλάξει ολόκληρη η ομάδα. Νομίζω ότι και ο Ερέρα δεν είναι υπέρ αυτής της τακτικής. Θα φανεί τι θα γίνει. Λοιπόν, ξαναλέω ανοιχτές οι γραμμές και είμαστε ορθοί σήμερα. Τι θέλετε να σας τη λέω, θα σας την πω. Άμα είναι να σας την πω, θα σας την πω. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Λοιπόν, ωραία. Πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, πάμε και χαλκιδική. Δεν είναι κακή ιδέα. Το συζητάω, να φύγω Σάββατο πρωί. Να φύγεις φίλε, εγώ δεν μπορώ, έχω... Έχεις παιδιά, γατιά, σκυλιά. Έχω Σάββατο μεσημέρι να περάσω κταίο. Σιγάκτα, και όχι, δεν αυτό, αλλά την Κυριακή έχω το πρωί βαφτίσια. Άντε, αρχίσαμε. Και το απόγευμα παιδικό πάρτι μικρή. Ναι. Οπότε και είναι... άλλο παιδικό πάρτι. Πόσα εντάξει. Παιδικά πάρτι. Και το άλλο σου πάλι είναι κατηλημένο. Μάλιστα. Με βαφτίσια και με. Έχουμε φίλο. Παιδικά πάρτι. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα. Θανάση, ναι, έχουμε ξαναμιλήσει. Γεια σου, γεια σου, Θανάση. Ο Παντός του Άρη. Ήθελα να μιλήσω με τον Νίκο. Εδώ είμαι για σένα. Ναι. Πες μου. Άκουγα λίγο τώρα τα ρεπορτάζ που λέγατε για τους ΕΠΑΠ και Ηρακλή και παρατήρησα κάτι που δεν το έχει ο Άρης, έτσι. Τι. Και ο Ηρακλής και ο ΕΠΑΠ έχουν παίξει που έχουν παίξει μόνο στις ομάδες τους. Δεν έχουν παίξει, δηλαδή είναι γυριολόγοι. Ναι, δηλαδή, τι εννοείς τώρα, δεν σε πιάνω. Ο Παντελής ο Κωνσταντινίδης, άμα ξέρεις τον Παθηναϊκό, έχει παίξει κατά κύριο λόγο στον ΠΑΟΚ. Ναι, τι να ξέρεις, Παθηναϊκό, έπαιξε στον Παθηναϊκό όμως, φίλε, έπαιξε και στον Παθηναϊκό, έπαιξε πόσο έπαιξε, 2-3 χρόνια. Μιλάς έπαιξε. Για στελέχη που... Α, εννοείς στελέχη στο, ναι. Στο προπονητικό τίμα, ας πούμε, γενικά στο επιτελείο της ομάδας. Το ποδοσφαιρικό, ναι. Και το Λάκη Παϊωάννου, παιδί μου, και ο Κατζαμπής, κατά κύριο λόγο... Και ο Τζιάρης, ναι, βέβαια. Δηλαδή είναι ο Αρίστας που θα μπορούσε να έχει τον Λαμπριάκο ή ξέρω εγώ τον Κολκίδα, τον Λουμπούτη, ξέρω και εγώ κάποιον ρε παιδί που να έχει παίξει πολλά χρόνια. Δεν το αποκλείω να γίνει και αυτό φέτος. Να ξέρεις. Μα δεν το αποκλείουμε και στάση Μάιος, Ιούνιος. Καλά, αυτό άμα θες το τακτοποιείς τσακμπαμ δεν είναι... αυτή τη στιγμή προέχουν άλλα ζητήματα. Ναι, εντάξει, απλώς ενιστεί. Κάποιος που ξέρει αυτό που λες εσύ, που ξέρει ας πούμε την ομάδα, που ξέρει το επιτελείο, τον Αταλό, που ξέρει πώς κινείται η ομάδα. Εγώ σου λέω. Πολύ καιρό. Ναι, εγώ σου λέω. Μπορεί να ξέρει με πέντε πράγματα να τον πει, επειδή μου ξέρει τι. Συνεννοούσε με τους 10 παίκτες αυτούς. Να μην χρειάζεται τώρα, ας πούμε, τελευταία στιγμή να έρθει ο Ερέρα και να έχει 20 άτομα να συνεχίσει. Δεν το αποκλείω να γίνει κάτι τέτοιο φέτος στον Άρη. Και μην νομίζω ότι δεν υπάρχει χρόνος. Άλλωστε, ο Ερέρα θα φύγει και θα γυρίσει το επόμενο διάστημα πάλι. Μέχρι τότε μπορεί να έχει γίνει μια τέτοια προσθήκη. Θα δούμε. Έχει. Αλλά, ναι, σίγουρα. Πάντως, εγώ το λέω γιατί μην περιμένετε πολλές προσθήκες όσον αφορά το κομμάτι της στελέχωσης. Θα έρθουν άτομα... Ναι, όχι, εγώ το λέω με την έννοια ότι καλό θα ήταν να υπήρχε αυτό το πράγμα μέσα γενικά στον Άρη. Νομίζω... Υπήρχε ένα παίκτης παλιός, ας πούμε. Δεν αποκλείεται να γίνει κιόλας. Θα δούμε. Για την ώρα άλλο που πρέπει να αλλάζει δηλαδή, να ξεκινήσεις, δηλαδή, να έρθει ο παίκτης ο προπονητής, συμφωνώ δηλαδή, πάντως, να βρει όλα 20 άτομα. Σε αυτό το οποίο λες συμφωνώ, ναι, ότι χρειάζεσαι δηλαδή και ένα-δυο άτομα που να νιώθουν λίγο. Να νιώθουν από τα πόδια. Ξέρω, ο Ραούλ, μπράβο, καλός παίκτης, έχει παίξει Ρεάλ Μαδρίτη, ιστορίες, αλλά εντάξει, τώρα έχει παίξει τον Ολυμπιακό, γυρολόγος λιγάκι. Ο Ραούλ δεν θα έρθει σαν ποδοσφαιριστής. Ο Ραούλ αυτή τη στιγμή θα έρθει. Εκτός από αυτό, θα έρθει σε ένα νέο ρόλο στο ποδόσφαιρο για τον ίδιο, γιατί θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική. Υπάρχει η σχέση που υπάρχει με τον Καρυπίδη. Ο Ερέρα τον ξέρει, είναι άλλωστε ο μπράβο, πολύ γνωστό όνομα στην Ισπανία. Συνένεσε και αυτός. Πώς θέλω την παροιμία στον Κασίδωρο κεφάλι, πώς το λένε. Στον Κασίδωρο κεφάλι. Λοιπόν, θα φανεί και αυτός. Εγώ αυτό που είπα και πριν, ότι ο Ραούλ Μπράβο μπορεί να βοηθήσει τον Άρη και να βοηθηθεί, θητεύοντας δίπλα σε έναν έμπειρο προπονητή όπως είναι ο Ερέρα, και να βοηθήσει και αυτός ενδεχομένως, αν χρειαστεί σε κάποιες περιπτώσεις, με τις γνωριμίες που διαθέτει. Γιατί έχει πάρα πολλές γνωριμίες στην Ισπανία,
και μπορεί να φανούν χρήσιμες. Ποτέ δεν ξέρεις. Γνωριμίες καλές είναι, αλλά όπως είπατε, άμα δεν έχεις το ρεστό. Σίγουρα. Γενικότερα οι ξένοι, γενικά οι Ισπανοί και οι Τέρκοι δεν έρχονται εύκολα να αφήσει το πρωτάθλημά του για να έρθει σε μια ομάδα που για να μην πληρωθεί κιόλας. Μπορείς να κάνεις, μπορείς να κάνεις ένα low cost Άρη την επόμενη σεζόν όπως είχες κάνει το 6-7 και να βγεις τέταρτο. Low cost είναι και ο Πέντρο Κόντε. Γιατί δεν πήγες να τον πάρεις, ας πούμε, τον πήρε το Γιάννενο. Ο Πέντρο Κόντε, φίλε. Πόσο κόστησε δηλαδή ο Πέντρο Κόντε στα Γιάννενα, για πες μου. Ναι, πρόσεξε. Πρέπει να έχεις όμως και τους κατάλληλους ανθρώπους για να σου στήσω τον Πέντρο Κόντε. Δηλαδή πρέπει να τον βρεις. Εντάξει. Τώρα, ο Ερέρα γνωρίζει την ισπανική αγορά. Θα πουληθεί ένα μίλιο ο Πέντρο Κόντε. Αν το είχε πουληθεί ένα μίλιο, σε χάλαγε. Καλά, και εσύ θα μπορούσε κάποτε να πουλά ένα μίλιο παίχτες, αλλά τότε κάποιοι λέγανε μην πουλάτε, μην πουλάτε. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι αγοράζω και πουλάω. Εντάξει, αυτό, είναι ένα από του λόγου που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ο Ερέρα που έχει πολύ καλή εικόνα τη ισπανική αγορά μπορεί να σου βρει, για παράδειγμα, μια αντίστοιχη περίπτωση Κόντε. Αυτό γιατί λέω, όχι. Τώρα, μέχρι να έρθει, μέχρι να κάνει. Να σου πω κάτι. Είναι νόμος ότι όταν κάνει πολλές μεταγραφές, ειδικά που άρεσε να μένει να κάνει αρκετές, δεν θα σου βγουν όλες. Αρκετές για πώς μιλάμε, πάνω από 10. Πιστεύω ναι, θα είναι πάνω από 10. Κάτι από τις 14 δηλαδή που λέγουν πώς σκοπεύει να κρατήσει. Δεν θα κρατήσει και πάρα πολλούς, μην νομίζεις. Υπάρχουν βέβαια και τα συμβόλαια εκείνων που δεν λήγουν, αλλά μπορεί να αποχωρήσουν. Είναι και αυτό παίζει ένα ζήτημα. Αλλά θα πάρεις αρκετούς, σίγουρα. Κατάλαβα. Δηλαδή, εφόσον πάρει αρκετού παίκτε, δηλαδή η πέμπτη θέση δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Τι, εφόσον. Δηλαδή, άμα πάρει τόσου παίκτε, εγώ υπολόγισα καμιά δεκαριά παίκτε. Εγώ υπολόγισα δηλαδή να μείνουν 10, να πάρει άλλου 10, να το βολέψει. Κάπω έτσι θα γίνει. Κάπω έτσι. 15 παίκτες. Όχι, δεν σου είπα 15, περίμενε. Εγώ σου είπα. Με είπε ότι θα γίνουν πολλέ. Σου λέω 10 παίκτε. Πολλέ μπορεί να μεταφραστεί με πολλού τρόπου. Πιστεύω ότι 10 και κάτι παραπάνω. Και αν μείνουν και άλλοι 10-11 από το τωρινό ρόστερ, κάπως έτσι θα γίνει, πιστεύω. Θα είναι δηλαδή το ρόστερ, θα είναι δηλαδή ίσα 25 παίκτες δηλαδή. Κάπου εκεί είναι, τόσους χρειάζεσαι. Καλά, τόσους δεν χρειάζεσαι, παραπάνω χρειάζεσαι για να είσαι σίγουρος, γιατί μπορεί να έχουν 3-4 ηλικοί, κανένα χιαστό, κανένα τέτοιο και να τρέξει μετά. Όπως τώρα η ΑΕΚ, έτσι. Ήταν τυχαίρι που τσικώτησα. Γι' αυτό θα δουλέψει καλά φυσική κατάσταση το καλοκαίρι. Θα δουλέψει ο Ερέρα, φυσική κατάσταση. Θα δουλέψει φυσική κατάσταση. Όμως, πάνω στο βουνό, θα φέρει. Κάτι δεν θα φέρει γυμναστή, θα φέρει μόνο ένα βοηθό. Είναι γυμναστής αυτός. Α, είναι βοηθός και γυμναστής παράλληλα μαζί. Είναι γυμναστής αυτός. Α, είναι από όλα μαζί. Ωραία. Εντάξει, τι να πω, μακάρι. Απλώς το είπα γιατί περνάει ο χρόνος και ξέρεις τι λέμε. Κάθε φορά εντάξει, έχουμε καιρό, φτάνει Ιούλιος και άμα δεν υπήρχε πρόκληση. Τουλάχιστον έγινε η αρχή. Και αρχίζει μετά τα τέτοια, κατάλαβες μετά και τρέχουμε. Τουλάχιστον έγινε η αρχή και μην νομίζω ότι δεν έχει γίνει και μια προεργασία όσον αφορά το ποιοι θα μείνουν από το τωρινό ρόστερ. Καλά, σίγουρα έχει γίνει. Απλώς έχει ξέρεις, γίνει. Όσο περνάει καιρός και δεν ανακοινώνεται κάτι και βλέπεις άμα τι γίνεται, τον κετό γιατί. Θα έχει πράγματα, θα έχει. Εντάξει, ο Άρης ξεκινάει προετοιμασία, αύριο μπαίνει και Ιούνιο, 25-26 του Ιούνιου. Ξεκινάει δηλαδή σε 20-25 μέρες, θα ξεκινήσει και προετοιμασία. Μέσα αυτό το διάστημα πρέπει να έχεις εσύ έτοιμο και πρέπει να είναι στην πρώτη προπόνηση και στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας να είναι τουλάχιστον το 70% του ρόστερ για μένα. Μίνιμουμ για να μπορέσει να δουλέψει σωστά. Γιατί δες τι έγινε πέρυσι που ξεκίνησε προετοιμασία σχεδόν με όλη την ομάδα, νομίζω μόνο Πλατέλας ήρθε μετά. Εκεί το Σεπτέμβριο, κάπου μέσα στο Σεπτέμβριο και είδες πόσο ωφέλησε αυτό την ομάδα. Και το τόνισαν ιδιαίτερα και ο Σπανός και οι υπόλοιποι. Το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε αυτό το πράγμα. Το ότι η ομάδα ήταν από την αρχή μαζί. Μακάρι να πάει το ισπανικό μοντέλο. Εγώ αν ήμουν προπονητής, δηλαδή αν ήμουν εκτίμητης, εγώ θα δεν έδινα ένα απόνητο Σπανό, επειδή μου κάτσε ένα χρόνο. Μια στη Super League, έτσι κι αλλιώς για παραπάνω, δηλαδή αυτό που λένε τώρα για πέμπτη θέση είναι το κόμμα, ρε παιδιά. Δηλαδή, ποιο δεν περάσει ατρόμητο. Ακόμα και τον πεθαμένο τον Παναθηναϊκό, άμα έρθουν οι άλλοι, αυτοί οι Ταϊλανδοί, δεν ξέρω και εγώ τι, ούτε καν, δεν το συζητάμε. Δηλαδή ποιον, τον Πανιόνι θα περάσει. Ναι. Αυτοί έχουν ένα κορμό ήδη. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, εδώ θα είμαστε, τότε, αλλά για μένα δύσκολο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια που λένε. 9, και... Να είσαι καλά. Έγινε. Γεια σου, Ρεθανάση, καλό βράδυ λοιπόν. Ναι, καλό βράδυ.
Υπομονή, παιδιά. Εντάξει, θέλουμε όλοι, θέλουμε ονόματα, όλοι θέλουμε μεταγραφές. Έγινε η αρχή με τον προπονητή. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε, πιστεύω, αρκετά πραγματάκια. Υπομονή και όλα θα γίνουν. Θα βαρεθείτε να μ' ακούτε από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Λέω εγώ. Λοιπόν, όλα. Σήμερα έκανε την πρώτη προπόνηση ο Μαρίνος ο Ζουνίδης στην ΑΕΚ. Ζουνίδης. Λοιπόν, θα γίνει νομίζω πιο ελκυστική και πιο επιθετική η ΑΕΚ με τον Ζουνίδη. Και έχει, πρόσεξε, το μυστικό του Ζουνίδη, ένα από τα μυστικά του Ζουνίδη, είναι ένα στέλεχος που έχει στο τεχνικό του team. Ο γυμναστής του. Ο Νίκος ο Γιάνγκου. Έχει κάνει και στον Άρη. Όπου πάει ο Ζουνίδης τον έχει μαζί του. Τον έχει και στον Πανιόνι, τον έχει στον Παναθηναϊκό. Τον έχει και τώρα και στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να τον είχε πάντως, γιατί θα του ήξερα το όνομα. Και είναι από εδώ, από την Κατερίνη, Επιερία. Ναι. Ο Νίκος Ζωγιάγκου. Ναι. Μες. Πολύ καλή περίπτωση γυμναστή. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά-σιγά η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σε δύο λεπτάκια μετά τις 12. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο μετά, Παρασκευή. Πριν είμαστε. Πριν τις 12, ναι. Θα ήθελες να είμαστε μετά. Γιατί? Για να πεις εγώ ότι ξεπεράσαμε κατά δύο λεπτά τις 12. Αφού είσαι τέτοιος, είσαι βιαστικός είσαι. Είσαι βιαστικός. Έχεις το ταξίδι, σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, τελικά αποτέλεσμα να πριν κλείσουμε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι λίγοι αυτές τις μέρες που παίζουν, εξακολουθούν να παίζουν στοίχημα. Άσκολη Βρύτου Σεντέρα 0-0 Σλοβακία, Ολλανδία φιλικό 1-1, Φλαμέγκο Μπαΐα 2-0 στη Βραζιλία. Ο τελικός του κυπέλου Γαλλία στις γυναίκες. Διεκόπη, δεν ξέρω γιατί. Λες να πέσαν σούτια στις γυναίκες. Δεν νομίζω. Δεν χλωμό, μάλλον για καμιά βροχή. Λοιπόν, και στην Βολιβία ημίχρονο Σαν Χωσέ Μπολίβαρ 0-0. Μπολίβαρ ή Μπολιβάρ. Κοίταξε, ο τονισμός εδώ πέρα είναι αυτός ο πλάγιος ο τονισμός, δεν είναι ακριβώς το τέτοιο. Είναι στο I, στο J δηλαδή. I. Άρα είναι Μπολίβαρ. Τώρα Μπολίβαρ. Σιμών ντε Μπολιβάρ, αυτό ήταν κάτι ηγέτης της Βολιβίας, πρόεδρος, κάτι εξερευνητής, κάτι τέλος πάντων μεγάλη φυσιογνωμία της Βολιβίας. Λοιπόν, κλείνουμε, θα τα πούμε και πάλι αύριο, ακολουθεί η ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρη, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστήσουμε και τον Παράσκο που ήταν μαζί μας. Παράσκος, φίλε, εγγύς, Ολύμπο 90. Έτσι, το Wanda, υδραυλικά, φυσικά αέρια, λέβητες αερίου, έτσι. Προϊόντα χαλκού, ένας μικρός χαμός γίνεται και στην αποθήκη του Παράσκου στην Ολύμπο 90. Αυτά από εμάς, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.